Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις απόψινές παρεμβάσεις. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο θα έχει η Ελληνική Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, μετά την ανακοίνωση της πρότασης του Πρωθυπουργού για το πρόσωπο της κυρίας Κατερίνης Σακελαροπούλου, την οποία βλέπουμε στις οθόνες μας. Είναι η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 64 ετών, διαπρεπής δικαστικός με μακρά διαδρομή. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας λίγο μετά τις 7 απόψε την απόφασή του να προτείνει την κυρία Σακελαροπούλου, έπλεξε το εγκόμιό της και εξήγησε την πρωτοβουλία του να θελήσει να συμβολήσει δια του προσώπου της και την εμπιστοσύνη του πολιτικού κόσμου στην Ελληνίδα, τη σύγχρονη Ελληνίδα. Η κυρία Σακελαροπούλου, με δήλωση την οποία έκανε αμέσως μετά, εξέφρασε την αποδοχή της τιμητικής, όπως τη χαρακτήρισε, πρότασης του Πρωθυπουργού και μένει τώρα να δούμε πώς θα διεξαχθούν οι διαδικασίες, δηλαδή ποια θέση θα πάρουν τα κόμματα και πώς θα εξελιχθούν οι ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο. Προφανώς οι διαδικασίες στη Βουλή θα επισπευστούν, δεν θα χρειαστεί δηλαδή να περιμένουμε τη 13η Φεβρουαρίου, η οποία ήταν η καταληκτική ημερομηνία για να αρχίσει η διαδικασία της εκλογής. Θα γίνουν λοιπόν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός, όπως έγινε γνωστό, επικοινώνησε μία ώρα πριν κάνει το διάγγελμά του, με το οποίο ανακοίνωσε την απόφασή του, με τον απερχόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Τον ευχαρίστησε για την θητεία του και τον ενημέρωσε για την απόφασή του να προχωρήσει με την υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου. Ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος αυτή την ώρα που μιλάμε είναι εν πτήση προς την Ιρλανδία, όπου από αύριο ξεκινά διήμερη επίσημη επίσκεψη, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο ή κάποια δήλωση. Θα τα δούμε προφανώς όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Η σημερινή ειδησιογραφία έχει βεβαίως και άλλα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Έχει πρώτα απ' όλα την απόφαση της κυβέρνησης να επανασυστήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου τοποθετήθηκε υπουργός ο κύριος Νότης Μηταράκης με αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Και βεβαίως στην επικαιρότητα έχει ιδιαίτερη θέση και ο οριστικός πλέον αποκλεισμός της Ελλάδος από την κρίσιμη διάσκεψη του Βερολίνου της προσεχούς Κυριακής για το Λιβικό. Για το λιβικό πρόβλημα, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και επίσημα ανακοίνωσε ότι η χώρα μας δεν θα μετάσχει. Έδωσε και μία εξήγηση, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά, αφού καλωσορίσω τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Γιάννη Στρατάκη, που κάθε βράδυ είναι εδώ. Να ξεκινήσουμε φυσικά από το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ναι. Ο Σωτήρης έχει και ρεπορτάζ και παρασκήνιο για το πώς φτάσαμε τελικά στην πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για την κυρία Σακελαροπούλου. Αν δεν ήταν αυτό, ποια θα ήταν τα μεγάλα θέματα σήμερα? Μην αρχίζεις αμέσως να προβοκάρεις τον συνάδελφο. Θα τα πούμε όλα. Εγώ τα είπα ήδη στον πρόλογο της εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε όλα. Αλλά δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας. Τα πούμε όλα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είναι μια απόφαση αυτή του κ. Μητσοτάκη, την οποία την έχει πάρει εδώ και αρκετές μέρες. Όποιος παρακολουθούσε τις συνεντεύξεις των πολύ πολύ στενών συνεργατών του, λέμε μέρες εδώ, ότι τις προθέσεις του κ. Μητσοτάκη τις γνώριζαν ελάχιστοι. Ένας πάρα πολύ στενός κύκλος ανθρώπων. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, που είναι δίπλα του. Μάλιστα λέγεται ότι η κυρία Σακελαροπούλου ήταν και δική του εισήγηση. Δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, εδώ και αρκετές μέρες έχει πάρει την απόφασή του να προτείνει την κυρία Σακελαροπούλου για τη θέση αυτή. Στην ίδια πάντως την οριστική του απόφαση τη μετέφερε σήμερα τηλεφωνικά, μαθαίνουμε. Σήμερα τη μετέφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, και στην κυρία Σακελαροπούλου το μεσημέρι. Προφανώς την είχε βολιδοσκοπήσει το προηγούμενο διάστημα. Αυτά δεν γίνονται. Αλλά σήμερα της είπε. Όπως ξέρουμε όλοι μας από προηγούμενες περιπτώσεις, δεν γίνονται χωρίς βολιδοσκοπήσεις, όπως λες και εσύ. Αλλά όλα αυτά γίνονται με απόλυτη μυστικότητα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαλόγους. Αν και το όνομα της κυρίας Σακελαροπούλου πρέπει να πω ότι έχει ακουστεί εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μια έκπληξη, δεν είναι η επιλογή που λες, α, δεν την είχαμε συζητήσει ποτέ. Αλλά τότε δεν είχε δοθεί μεγάλη σημασία. Ναι. Γιατί ακούγονταν ονόματα πολιτικών γυναικών και εκεί έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, εδώ υπάρχει μια επιλογή η οποία, κατά την άποψή μου, είναι μια επιλογή η οποία δημιουργεί θέματα στα κόμματα της αντιπολίτευσης για το αν και πώς θα δικαιολογήσουν την αρνητική ψήφο. Δηλαδή,
Επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που είχε πει στη συνέντευξή του στο Βήμα ο κ. Μητσοτάκης πριν από 3 εβδομάδες, ότι θα πρέπει να βρουν και να, τουλάχιστον για τα 2 πιο μεγάλα κόμματα, για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, να πρέπει να εξηγήσουν γιατί θα είναι αρνητική η ψήφος τους. Και ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ ομοφόνως υπέδειξε την κυρία Σακελαροπούλου ως πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και για αυτόν τον λόγο. Και για τον λόγο ότι πολιτικά, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, γιατί δικαστής είναι, ανώτατο δικαστής ήταν μέχρι σήμερα που είπε ότι σταματάει και ουσιαστικά παρετείται γιατί θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν έχει πολιτική δραστηριότητα, αλλά όλοι έχουν μια πολιτική αναφορά, κακά τα ψέματα. Ακόμα και η παρουσίαση στο προηγούμενο διάστημα, οι δημόσιες εκδηλώσεις, οι ομιλίες της κλπ. Έχουμε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα, θα σε διακόψω λίγο, για να την ακούσουμε την κυρία Σακελαροπούλου, την υποψήφια για την θέση της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, από μια ομιλία της, την οποία την εκφώνησε πριν από περίπου ένα χρόνο, το Νοέμβριο του 2018. Η αναφορά που θα ακούσουμε έχει να κάνει με την επισήμανσή της σχετικά με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γίνεται και λόγος στις μέρες μας για τις ανελεύθερες ή αυταρχικές δημοκρατίες ή liberal democracy, τα μεγάλα θέματα που εμφανίζονται στην Ευρώπη στον καιρό μας. Είναι, νομίζω, ένα τεράστιο ζήτημα κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για δημοκρατία εάν δεν έχουμε κράτος δικαίου, αν δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Λοιπόν, γενικά ήταν μια δικαστικός που στη μέχρι τώρα διαδρομή της και δεν μασούσε τα λόγια της, αλλά και δεν απέφευγε και τις δημόσιες εμφανίσεις. Δεν είναι αποστηρωμένη αυτό δηλαδή. Αυτό λέω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι μια επιλογή η οποία δεν δημιουργεί κανένα εσωτερικό πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία. Υπήρχαν επιλογές, κακά τα ψέματα, που αν προκρίνονταν αυτές, ενδεχομένως να είχαμε θέματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα έχει κανένα θέμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι μια υποψηφιότητα η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να πάει και στις 180 ψήφους και ενδεχομένως, εδώ θα μας τα πει ο Γιάννης Στρατάκης καλύτερα, να ξεπεράσει και τις 200. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας τα πει όμως στη συνέχεια. Yeah. Η επιλογή να το κάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αυτό, γιατί ήταν μια επιλογή. Κανείς δεν έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι αυτό είναι κάτι που θα συμβεί. Όλοι περίμεναν ότι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα την Τρίτη. Την Τρίτη, λέγαν το νωρίτερο. Γιατί το κάνει σήμερα, είπε πριν ο κ. Στρατάκης, το υπενήχθηκε λοιπόν, ότι το είπε ευθέως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ότι για να καλύψει την επικαιρότητα αυτή που έχει να κάνει με την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αλλά και με την απουσία της Ελλάδος από τη διάσκεψη του Βερολίνου. Αυτά τα δύο θέματα. Θα το συζητήσουμε. Νομίζω θα έχουμε ευκαιρία να το συζητήσουμε εκτενώς. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή του να το κάνει σήμερα απαντάει και σε κάτι άλλο. Εδώ στα πάνελ που είμαστε εδώ πέρα και βρισκόμαστε και θα ανοίξει λίγο και θα φανεί και είμαστε και πιο πολλοί. Ακούω κάθε μέρα εδώ και 15-20 μέρες να λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ και άλλων κομμάτων ότι το έκαναν πασαρέλα. Ναι. Και ότι ακούγονται ονόματα και ότι αυτό είναι προσβλητικό για το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και εδώ που τα λέμε, σε έναν βαθμό σωστό είναι αυτό. Δεν είναι μια επιχειρηματολογία που την πετάς. Λοιπόν, προτίμησε προφανώς, αντί να περιμένει να φτάσει η 13η Φεβρουαρίου που θα ξεκινούσε θεωρητικά το περιθώριο να ξεκινήσει η διαδικασία, να την επισπεύσει και λοιπόν, να την κάνει πιο γρήγορα πάμε και να δούμε, και αυτή η πασαρέλα. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ του Γιάννη, γιατί επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποσαφηνίσει τι θα κάνει, αλλά θα ήθελα, Γιάννη, να μας πεις τι μαθαίνεις, προς τα που κλείνει δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση, ως προς τη θέση που θα πάρει στην ψηφοφορία που θα γίνει. Θα τα πούμε όλα. Αλλά θα πρέπει αυτή η επιλογή έχει δύο σκέλη. Να δούμε καταρχήν το χρόνο που εκδηλώνεται αυτή η πρωτοβουλία ή η ανακοίνωση του ονόματος. Δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, αν πούμε ότι πραγματικά στριμωγμένη η κυβέρνηση κατά απόλυτο τρόπο από δύο καυτά ζητήματα. Και το ζήτημα του λαθρομεταναστευτικού έφτασε μετά από 6 μήνες να κάνει... Πώς το πες! Τι βόμβα είναι αυτό! Πώς το πες αυτό! Αφήστε με να ολοκληρώσω! Πώς το πες αυτό! Αφήστε με να ολοκληρώσω! Ρε παιδιά, αφήστε με να το πω! Λαθρομεταναστευτικό, όπως υποστήριζε χθες εδώ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης. Αφήστε με να... Μάλιστα. Ακούστε. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Γιατί εχθές εδώ είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε τώρα. Όχι. Και είπε ότι την πέσαμε έξω. Πάμε παρακάτω. Πέσαμε έξω. Θες να βγει από πάνω τώρα. Λοιπόν, για να καλύψει το ζήτημα λοιπόν το μεταναστευτικό. Γιατί αύριο δεν θα είναι μπροστά μας το μεταναστευτικό. Την Κυριακή δεν θα γίνει η διάσκεψη και θα αναπούσα η Ελλάδα.
Γιατί άσε να τα πω εγώ να το ευχαριστηθώ, ρε παιδί μου, τουλάχιστον. Να το πεις, αλλά... Ευχαριστιέσαι που θα να πούσε η Ελλάδα. Όχι, ευχαριστιέμαι. Α, δεύτερο. Σταμάτα τώρα, γιατί είσαι προβοκάτορας τώρα. Δεν είπε αυτό ο Στρατάκης. Δεν είπε αυτό ο Στρατάκης. Και που ο κύριος Ξενάκης και εσύ αναγνωρίζετε... Εγώ το αναγνωρίζω. Την ανάγκη πίεσης... Άκουσε με. Εγώ να ευχαριστιέμαι, το έχω δηλώσει εδώ ευθαρσώς. Όταν αποκλείεται η Ελλάδα και για τα εθνικά θέματα δεν μπορεί να επιχειρεί κανένας και για τίποτα. Τελείως. Άσε πλάκα που κάνουμε τώρα. Λοιπόν, παλιά καραβάνα είμαι και εγώ. Λοιπόν, όσον αφορά, να μας πεις κάποια στιγμή όμως τα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλο ανάλυση μας είσαι, φάζεις από εδώ, πας από εκεί. Θα κάνουμε και την κριτική. Να την κάνουμε βεβαίως. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει. Σήμερα λοιπόν να ανακοινώσει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί ακριβώς έχει με την πολιτική του φέρει τη χώρα και τα εθνικά ζητήματα σε διέξοδο. Για να μην πω κάτι πολύ χειρότερο. Μάλιστα. Το να είναι αποκλεισμένη από τους αποκλεισμένους, δηλαδή από τον Ερντογάν η Ελλάδα, από μια διάσκεψη για τη Λιβύη, το να μην μπορεί 6 μήνες να αλλάζει συνεχώς, να βάζει υπουργούς. Και γιατί βάζει υπουργούς, έβγαλε το Μητεράκι, γιατί ήταν στα πόδια του Βρούτση. Πολύ απλό είναι. Και λέει, άντε να κάνουμε και ένα. Η αλήθεια είναι ότι ο Βρούτσης δεν θα στεναχωρήθηκε και πολύ. Καθόλου. Ούτε ο Μηταράκης. Καθόλου. Ο Μηταράκης δεν ξέρω. Με αυτά που τον περιμένουν, δεν είμαι βέβαιος. Αλλά προσέξτε, κάνει αλλαγές. Έχει κάνει ένα καρό αλλαγές. Ναι, αλλά δεν είναι παρά το ΣΥΡΙΖΑ μας. Πρόσεξε. Όχι μετά, κύριε Ρωμανέ, δεν βιάζεστε. Πε μα για το ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε για πρόεδρο του ΣΤΕ και όλη η κυβέρνηση. Πε μα. Εάν πω τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα με αφήσετε από τα υπόλοιπα. Γιατί ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καταλήξει. Ξέρει. Λοιπόν, ακούστε. Το να βάλεις υπουργό να ανακαλύπτεις ό,τι χρειάζεται Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Να το δημιουργείς μετά από 6 μήνες. Δηλαδή, ανατρέψεις την πολιτική σου. Αλλά να παραμένει εθνικός συντονιστής για το προσφυγικό ο κύριος Στεφανής, κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Πες για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιλέγει και δεν θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, ως σαν να επιλέγει πρόεδρο ανωτάτου δικαστηρίου. Η επιλογή του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησής του να τοποθετήσει μετά από εισήγηση του κυρίου Καλογερόπουλου Καλογύρου. Την κυρία Σακελαροπούλου. Υπουργός Δικαιοσύνης. Ακριβώς. Στενός συνεργάτης σήμερα του κυρίου Τσίπρα. Ως επικεφαλής του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει τα ίδια, αν θέλετε, κριτήρια για να αποφασίσει για τη στάση που θα κρατήσει. Με δύο λόγια δεν έχει αποφασίσει. Θα αποφασίσει. Ευνηδιάστηκε, λοιπόν, καταλαβαίνω. Όχι, δεν έχει ευνηδιαστεί καθόλου. Τότε γιατί δεν μπορεί να έχει ευνηδιαστεί καθόλου. Που καταλήγει. Ακούστε, εάν την κρίναμε την κυρία Σακελαροπούλου ως δικαστή, έχει πάρει τα εύσημα από όλους. Τώρα εδώ καλείται να κριθεί και ως πολιτιακός παράγων πλέον. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, εδώ η κυρία Σακελαροπούλου λοιπόν από τη διαδρομή της στη δικαστική έχει κάποιες τοποθετήσεις. Ναι, υπέρ των μνημονίων. Υιοθέτησε την πρόταση του ΕΦΚΑ για πιλωτική δίκη. Ουσιαστικά λέει όχι στα αναδρομικά. Δεν θα αποτελέσουν αυτά κριτήρια. Δεν νομίζω ότι τον στεναχωρούσε. Κύριε Ρωμανέ, δεν σας έχουμε αναγγείλει. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Είναι νέος, άστον. Κύριε Στρατάκη μου, παρακαλώ, θα μου επιτρέψεις να σου επισημάνω ότι όλα αυτά τα οποία λες και σωστά τα λες, δεν είδα να ενοχλούσαν το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση. Τι θα έβγαινε να έλεγε, τοποθέτησε ένα δικαστικό από εκεί πέρα. Ακούστε τώρα, για να δείτε διαφορά και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν κινείται με αυτά τα κριτήρια που κινείται ο κύριος Μητσοτάκης. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, αναγγέλλοντας και υπονομεύοντας κατά την άποψή μου και βάζοντας τρικλοποδιά στην ανώτατη δικαστήνα. Δεν ανήκει, λέει, στην πολιτική μας οικογένεια. Δηλαδή έχει φακέλους ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, που ανήκει ο κάθε δικαστικός. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Πάμε λοιπόν. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Αφού καταλαβαίνω ότι ακόμα προφανώς. Αύριο θα σας τα πει. Προφανώς δεν έχουν κατασταλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Θα συνέλθουν είναι τα όργανά του. Όργανα. Και είναι συλλογικά. Έχεις δίκιο. Ακριβώς. Που το λες. Έτσι. Αύριο, λοιπόν, θα μάθουμε κοντός ψαλμός. Πάμε να καλωσορίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Τον ακούσατε. Δεν κρατιέται ο κύριος Ρωμανός, ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρωμανέ. Μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Τον καλωσορίζουμε και εκείνον. Καλώς ήρθατε, κύριε Ξανθόπουλε. Καλώς σας βρίσκω. Καλή χρονιά σε εσάς, στο προσωπικό του σταθμού και στους ακροατές μας. Είναι η πρώτη μας συνάντηση για φέτος, έτσι, για το 20. Ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, είναι εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μάντζε. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Η μόνη ευτυχής είναι πάντως. Συγγνώμη, παρεμβαίνω. Η κυρία Φόφη Γεννηματά απέφυγε από τη δύσκολη θέση. Για σκέψου να σκάγε κανένα όνομα Διαμαντοπούλου ή Δαμανάκη. Που είχε πει πριν από λίγες μέρες ότι
όσοι ήταν παρόντες μόνο δικαιούνται. Πολύ είναι ευτυχής που δεν έγινε αυτό. Θέλετε να μας βάζετε σε δύσκολες θέσεις. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης, είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μιλωνάκη. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Κώστας Ιατρίδης. Καλώς ήρθατε, πτέραρχε. Καλησπέρα, καλή χρονιά, καλές εκπομπές. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, πώς καταλήξατε μάλλον στην υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου, και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι όλα τα προσόντα τα οποία έχει υποψήφια πρόεδρος είναι τόσο ισχυρά που κάνουν να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία το γεγονός ότι δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, καταρχάς κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι δεν καταλήξαμε εμείς, πολύ περισσότερο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο ίδιος. Να τη διαφορά την πρώτη. Συγγνώμη, το ένα κόμμα φασίζει αρχή ενός ανθρώπου. Μα προφανώς είναι απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και το διευκρινίζω. Ότι κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης, όχι η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε προφανέστατα, γιατί είναι μια απόφαση η οποία εκ των πραγμάτων. Δεν είναι σύμφωνο όλου του βουλευτέ προφανώ. Όχι, εγώ δεν. Μην πάτε να μου βάλετε λόγια. Εγώ λέω το αντίθετο ακριβώς, ότι είναι μια απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία έχει τη μέγιστη δυνατή συνένεση προφανώς ολόκληρης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολύ έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Τη μέγιστη δυνατή συνένεση έξω από τη Νέα Δημοκρατία και ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία. Προσέχω πολύ τα λόγια μου, κύριε Μιλωνάκη, ξέρω να μιλάω. Λοιπόν, είπατε πάντως ότι δεν ερωτήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Άρα ξέρετε ότι έχει τη συνένεση είναι απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχετε δει ποτέ να ψηφίζετε η απόφαση? Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Αντίθετα, πριν εσείς οι ίδιοι λέγατε ότι ήταν ένας πολύ στενός κύκλος συνεργατών που γνώριζε. Συγγνώμη, αλλά δεν είπα κάτι καινούριο, δεν έδωσα καμιά είδηση. Είπα το αυτονόητο, είπα το σωστό και είπα ακριβώς αυτό το οποίο, αν θέλετε, συμβολίζει και αυτή η επιλογή. Γιατί αυτή η επιλογή είναι μια επιλογή η οποία συμβολίζει τη συνένεση, η οποία συμβολίζει το πρόσωπο της Ελλάδας για τη νέα εποχή που θέλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και προφανώς και η Νέα Δημοκρατία, αφού πρέπει συνένεση να λέω τα αυτονόητα. Τη συνένεση υπό την έννοια ότι βγαίνει έξω από τα στενά κομματικά όρια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αριστερολαγνία δηλαδή. Κύριε Μιλωνάκη, μην διακόπτετε συνεχώς, γιατί δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει το σκεπτικό του κύριος Ρωμανός. Συνένεση που να είναι επιλογή δεξιά καθαρά και συνένεση μαζί δεν πάνε, όπως καταλαβαίνετε. Όταν μιλάμε για συνένεση, προφανώς μιλάμε για μια επιλογή η οποία φεύγει από τα στενά όρια, τα κομματικά, είτε ιδεολογικά, είτε πολιτικά, είτε τα όπως θέλετε. Καταρχήν, ένας δικαστικός είναι υπερκομματικό πρόσωπο, ακριβώς, κύριε Ρωμανέ. Εκ της φύσεως της δουλειάς του, και προφανώς ως επιλογή που είχε την ομόφωνη στήριξη της προηγούμενης κυβέρνησης, φαντάζομαι ότι έχει και τα εχέγγυα και το κύρος και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συνοδεύουν έναν πρόεδρο δημοκρατίας. Οπότε αναμένομαι πολύ ενδιαφέρον τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα και πώς θα απαντήσει στην αμηχανία που είδαμε. Το γεγονός ότι δεν έχει πολιτική εμπειρία σας απασχολεί ή δεν σας απασχολεί, κύριε Ρωμανέ? Το γεγονός ότι δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, ότι δεν έχει πολιτική εμπειρία. Ήταν μια επιλογή η οποία είχα ακούσει να συζητείται για μεγάλο διάστημα. Αν πρέπει να έχει ή δεν πρέπει, να έχει. Τι ονοματολογία, οι τάδε επιλογές που έχουν και οι τάδε επιλογές που δεν έχουν και γιατί όχι αυτός και ο άλλος. Λοιπόν, ήταν μια κατάσταση η οποία δεν νομίζω ότι εξυπηρετούσε το θεσμό και δεν εξυπηρετούσε πολύ περισσότερο το δημόσιο διάλογο σε αυτή την περίπτωση, και πολύ καλά έκανε και έβαλε ένα τέλος ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμάμαι δε την κριτική αυτή από τον κύριο Στρατάκη, το ΣΥΡΙΖΑ και όλους, ότι πρέπει επιτέλους να μας πει την επιλογή του για να φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, τη μικροπολιτική και την κουτσομπολίστικη πολλές φορές. Δεν απαντήσετε όμως. Χρειάζεται να έχει πολιτική εμπειρία, δεν χρειάζεται? Από εκεί και πέρα θα σας πω λοιπόν τι συμβολίζει, γιατί για μένα πολλά από αυτά που συμβολίζει έχουν πολύ σημαντική πολιτική χρειά. Δηλαδή μια. Νομικός και μία δικαστικός, η οποία συμβολίζει την αξιοκρατία, συμβολίζει μία προοδευτική ματιά στα πράγματα, αν θέλετε. Συμβολίζει την ενωτική διάσταση της πολιτικής, που είναι πάρα πολύ σημαντική στις μέρες μας, ειδικά δε όταν διάγουμε καιρούς δύσκολους στα γεωπολιτικά, στα εξωτερικά θέματα κτλ. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για μια προσωπικότητα που πρέπει, όπως πολύ σωστά είπατε,
και με προλάβατε να ενώνει τους Έλληνες. Mm. Πρέπει να είναι υπερκομματική, πρέπει να ενώνει τους Έλληνες. Επομένως, τα προτερήματα αυτά υπερισχύουν, λέτε, της απουσίας της πολιτικής εμπειρίας. Πρέπει να συμβολίζει, θα σας πω και γι' αυτό, πρέπει να συμβολίζει την πολύ σημαντική διάσταση που έχει το κομμάτι της δικαιοσύνης και ένα κράτος δικαίου, που προφανώς καταλαβαίνετε ότι το συμβολίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κυρία Σακελαροπούλου. Όλα αυτά λοιπόν σε μια επιλογή η οποία για πρώτη φορά συμβολίζει έμπρακτα και την ισότητα των φύλων. Για πρώτη φορά έχουμε μια γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και όλα αυτά, ξαναλέω και προβλέπω, ότι θα φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτούς που θέλουν από μικροπολιτικές αιτίες να πιαστούν. Υπερκομματική, γιατί το λέτε? Να πιαστούν, θα σας πω γιατί. Γιατί ομόφωνα. Είπα ότι δεν ανήκει στην πολιτική μας οικογένεια. Ένας υπερκομματικός δεν ανήκει σε καμία οικογένεια. Έτσι, έσπευσε όμως να. Ένας υπερκομματικός. Καταρχάς, όταν υπηρετεί τη δικαιοσύνη, όπως πολύ σωστά ξέρετε, εξορισμού είσαι σε ένα βαθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο είναι το σωστό. Ο Πρωθυπουργός, θα μου επιτρέψετε να σας πω μισό λεπτό, κύριε Ρωμανέ, είπε ότι δεν ανήκει στην πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είπε ότι ανήκει κάπου αλλού. Δεν προέρχεται, είπε. Δεν προέρχεται. Δεν είπε ότι. Δεν τις έβαλε. Μισό λεπτό. Δεν είπε ότι. Είπε ότι δεν έχει κομματική ταυτότητα η κυρία Σακελαροπούλου. Ότι προτάθηκε από τον κύριο Τσίπρα, και ομοφόνος επελέχθη, από το Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ως δικαστικός. Ναι, άρα λοιπόν προφανώς δεν ανήκει στην πολιτική μας οικογένεια και προφανώς έχει υπερκομματικά χαρακτηριστικά για να κάνει για αυτή τη θέση. Εκτός αν ο κύριος Τσίπρας πρότεινε κάποιον. Κύριε Ρωμανέ, μην πάμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί κάποιος μπορεί να σας αντιτείνει ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης που ορίστηκε επί των ημερών της κυβερνήσεώς σας, τότε έχει το ανάποδο. Ωραία, άρα τι θέλετε ας κρατήσουμε να πούμε, λοιπόν θέλετε αυτό να πούμε, που είπε, δηλαδή, ότι ας κρατήσουμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Που δεν ανήκει και που είναι γνωστό ότι έχει χαρακτηριστικά που είναι εκτός του χώρου μας. Εγώ να διευκολύνω τη συζήτηση προσπαθώ. Θέλετε να πέφτετε στην παγίδα. Και δόκιμο αυτήν την ώρα. Να πει, ξέρει κανείς με τη λογική που τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα κομματικά, τα πολιτικές οικογένειες. Μα ξέρεις, ο πατέρας της ήταν δικαστής στο ειδικό δικαστήριο που δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλετε δηλαδή να μειώσετε τη σημασία του ότι είναι μια. Δεν μπορεί να είναι και μη πολιτική επιλογή και να προέρχεται από πολιτική οικογένεια. Αποφασίστε ποια από τις δύο θα είναι η κατάσταση. Το λοιπόν, δικό σας σχόλιο, παρακαλώ. Κάτι μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο. Δεν το τελειώσαμε το θέμα, αλλά όχι, παρακαλώ. Γιατί θα μείνει παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, για την αλλαγή της ατζέντας. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ θα να το μιλήσουμε, κύριε Ροφανέ. Σας παρακαλώ. Ωραία, εγώ θα δεχτώ. Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε το λόγο. Όχι, για την αλλαγή της ατζέντας δεν πρέπει να μιλήσουμε. Λοιπόν, επιτέλους, χαμπέμους πάπαμ. Έχουμε τον υποψήφιο. Και ήταν καιρός, γιατί αυτή η διαρκής ονοματολογία. Εγώ έχω τρεις από πλευράς κυρίας γεννηματά. Οι άλλοι έχουν τους δύο. Θα είναι πολιτική, δεν θα είναι. Δεν λειτουργούσε θετικά για τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίως δεν γίνεται εν κενό. Στην πολιτική τίποτα δεν γίνεται εν κενό. Και είναι και θεμητό, αν θέλετε, να προσπαθήσει η κυβέρνηση με μια κορυφαία κίνηση να αλλάξει την ατζέντα, η οποία είναι εξαιρετικά δυσμενής σε βάρος της. Και μάλιστα εχθές παρακολούθησα τον κύριο Γεωργιάδη που ήταν εδώ με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Σαρακιώτη, και ο οποίος έλεγε ότι έτσι, κομπορημονώντας, μάλιστα περιμένετε μέχρι την Κυριακή και θα δείτε και για την υπόθεση της συνάντησης της διεθνούς. Έτσι, ναι, το παρακολουθώ, ναι, είχε ενδιαφέρον χθες που ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Τώρα, αυτή καθεαυτή η υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου είναι μια ενθαρρυντική προοπτική. Μια καλή υποψηφιότητα, μια δικαστής η οποία ανταποκρίθηκε στο βάρος της ευθύνης της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια δικαστής μέσα στην κοινωνία που λέτε, άρα δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε. Επομένως θα την ψηφίσετε. Σιγάντε. Πώς. Λοιπόν, δεν γίνεται μεριά, να μην βγάζουμε και συμπεράσματα. Θα τα βγάλουμε, αλλά ακολουθεί μια λογική. Είναι δικαστικό. Ακριβώς. Θα πρέπει. Όχι. Είπε ότι η επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας προφανώς είναι θαρρυντική. Δεν την έκανε δικαστικό. Ακριβώς. Τα κριτήρια που την έφεραν εδώ έχουν σχέση με τη δικαστική της διαδρομή. Τα κριτήρια που απαιτούνται για την θέση της Προέδρου πλέον της Δημοκρατίας είναι διαφορετικά και αυτά θα σταθμιστούν. Ναι. Επομένως, και επειδή ακριβώς είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς, έχουμε συλλογικές διαδικασίες, θα δούμε, θα σταθμίσουμε,
θα κρίνουμε και θα αποφασίσουμε. Και θα αιτιολογήσει από ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση. Πλήρως. Και εδώ που λέτε θα αιτιολογήσουμε, δείτε μια τελευταία πάσα και ναι. Σταματώ, κύριε Μιλωνάκη. Ο κύριος Μάντος θα είχε ενδιαφέρον. Συγγνώμη, δεν κάνω. Εντάξει, γιατί διεκδικεί. Κρατάμε την τάξη. Διεκδικεί γι' αυτό. Θα είχε ένα ενδιαφέρον κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει γιατί δεν πρότεινε τον κύριο Προκόπη Παρδόπουλο. Να αιτιολογήσει δηλαδή ότι δεν επέλεξε τον Προκόπη Παρδόπουλο. Καλά, αποφασίστε πρώτα τι θα κάνετε εσείς αύριο. Θα γίνει και αυτό, εμείς, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, ότι εμείς θα αποφασίσουμε είναι δεδομένο. Άλλωστε, αυτό επιβάλλει και η συνταγματική τάξη. Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα ανταποκριθεί σε αυτήν την στοιχειώδη λογοδοσία ότι εγώ δεν ψήφισα τον Προκόπη Παυλόπουλο για αυτούς τους λόγους, δεν μάλιστα. Το βλέπω πολύ πιθανόν. Πάμε στον κύριο Μάντζο. Ένα δικό σας σχόλιο. Πληρεί τα κριτήρια υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου που η κυρία γεννηματά είχε περιγράψει με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Θα υπάρξει προκύπτει και από το ρεπορτάζ που φαντάζομαι που έχετε κάνει ότι έχει ανακοινωθεί άλλωστε. Θα υπάρξει αύριο συνεδρίαση του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το μεσημέρι στις 3 η ώρα. Θα ακολουθήσουμε και εμείς τις δικές μας εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες διαλόγου και φυσικά αιτιολογημένα θα υπάρξει η έκφραση της στάσης μας απέναντι στην υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου. Προφανώς θα σταθμιστούν όλα τα χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς της. Είναι προφανές ότι είναι μία μη πολιτική υποψηφιότητα, είναι μία ανώτατη δικαστική λειτουργός που έχει μία πολύ πολύ σοβαρή σταδιοδρομία πίσω της. Και πράγματι ήταν μία πολύ ευχάριστη έκπληξη, θα πούμε εμείς, η περσινή ανέλυξή της, επιλογή της από την απελθούσα κυβέρνηση στη θέση της πρώτης γυναίκας του Προέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά είχε, εμείς τουλάχιστον από τη δική μας την παράταξη το είχαμε χειροκροτήσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω, κύριε Μάντζε, πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα για να μας πείτε αν η κυρία Σακελαροπούλου είναι πρόσωπο που πληρεί τις προδιαγραφές της κυρίας Γεννηματά. Έκανε συγκεκριμένες αναφορές, κυρία Γεννηματά. Είπε, για παράδειγμα, ότι ο υποψήφιος πρόεδρος πρέπει να έχει δώσει το παρόν του στα χρόνια της κρίσης στην ελληνική κοινωνία. Είπε συγκεκριμένα πράγματα. Αλίμονο αν δεν περιμέναμε τη συνεδρίαση των οργάνων μας. Πρόκειται για μια κορυφαία πολιτιακή λειτουργία. Δηλαδή τα όργανα αποφάσισαν εσείς, για να τεθούν οι προδιαγραφές. Εσείς, μα προφανώς η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δεν είναι μονοπρόσωπο όργανο. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής για όλα τα μεγάλα ζητήματα και για τον εκλογικό νόμο, πολλό δε μάλλον για την επιλογή και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα συναποφασίσει με τα όργανα και συναποφασίσει με τα όργανα του κινήματος. Επομένως, ναι, θα χρειαστούμε όλοι μερικές ώρες ακόμα υπομονής για τη δική μας τουλάχιστον στάση. Μέχρι τότε καλό είναι να σχολιάσουμε 2-3 βασικά πράγματα και επί της διαδικασίας, ορισμένα στοιχεία, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να μείνει να περάσει έτσι ούτε η επιλογή του χρόνου. Καλή η διακοπή της πασαρέλας, ναι. Την καλωσορίζουμε. Εμείς είχαμε μιλήσει για πασαρέλα και ανέξοδη προεδρολογία που έκανε κακό και στην επερχόμενη νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και στον απερχόμενο, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Βλέπω ότι ο κύριος Ξανθόπουλος ακόμα βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον ταλκά γιατί δεν ανεώνει τη θητεία του κυρίου Παυλόπουλου, αλλά σε κάθε περίπτωση θεσμικά δεν ήταν πρέπον και προς τον απερχόμενο πρόεδρο αυτή η προεδρολογία. Αυτή η προεδρολογία. Άρα, η επιλογή του χρόνου φυσικά δεν είναι έτσι η πιο άνεδη και αθώα. Προφανώς δηλαδή είναι θα άλλαζε κάτι αν γινόταν σήμερα, τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Για να απαντήσω στην ερώτηση του Μητσοτάκη που δεν την απαντήσανε οι υπόλοιποι, σήμερα τα δύο μεγάλα ζητήματα είναι άλλα. Έτσι. Ναι. Γιατί πιστεύετε δηλαδή ότι την Κυριακή που θα συνέλθει. Και θα ήταν και η απουσία της Ελλάδος από το Βερολίνο. Πιστεύετε δηλαδή ότι την Κυριακή που θα συνέλθει η διάσκεψη του Βερολίνου και δεν θα είναι η Ελλάδα εκεί, θα περάσει απαρατήρητο. Θα δούμε τι θα σκαρφιστεί μέχρι τότε η κυβέρνηση. Θα σας απαντήσει ο κύριος Ρωμανός συνολικά, αφού πάρει το λόγο και ο κύριος Μιλωνάκης. Κύριε Μάντζε, σας παρακαλώ πολύ όμως. Θα την πείτε σε λίγο. Κύριε Μιλωνάκη, έχετε το λόγο. Θα την πείτε σε λίγο. Εντάξει. Ελάτε. Εμείς, κύριε Παπαδόπουλε, είχαμε επισημάνει στον Πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει την αριστολαγνία. Δεν τα καταφέραμε, φαίνεται. Βέβαια, ο κύριος Πρωθυπουργός θα μας καταλάβει
όπως μας καταλαβαίνει και προσπαθεί και υιοθετεί ορισμένες από τις προτάσεις που κάνουμε σαν ελληνική λύση. Δηλαδή και το Εθνικό Ταμείο υπέρ των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων και για την ελαφρομετανάστευση και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα και χθες υπέστη δύο δεινές ήττες. Η μία ήττα ήταν, και γι' αυτό πανηγύριζε βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί, ότι επαναϊδρύει, δεν ιδρύει, επανιδρύει, επαναστεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο το ονομάζει Μετανάστευση και Ασύλου. Άλλο και αυτό και ασύλου, γενικώς. Και δεύτερον, την ήττα την οποία έφαγε από τη Μέρκελ και το Βερολίνο, διότι δεν θα είναι παρούσα την Κυριακή στη Σύνοδο του Βερολίνου. Και μάλιστα μία πόρτα την οποία έφαγε πόρτα ασφαλείας. Παρόλο ότι ζήτησε και βγήκε ο κ. Δένδια σήμερα και διαμαρτυρήθηκε γιατί η Ελλάδα, ο Χαφτάρ έκανε δηλώσεις κτλ. Πάμε όμως τώρα στα τον Προέδρο της Δημοκρατίας. Άρον, άρον. Να μας εξηγήσετε που βλέπετε σήμερα την αριστερολαγνία που είπατε. Αριστερολαγνία, μάλιστα. Ναι. Η κυρία Σκελαροπούλου είναι μια εξαιρετική δικαστή. Να προφανώς έχει τα προσόντα της δικαστού. Προφανώς δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι όμως κομματικοποιημένο πρόσωπο. Αυτό το είπε ο κ. Μητσοτάκης καθαρά σήμερα. Δεν ανήκει στο δικό μας ιδεολογικό πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανήκει λοιπόν. Δεν προέρχεται, ναι. Η φράση δεν προέρχεται. Λοιπόν, ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα ελληνικά τα μιλάω πάρα πολύ καλά. Όπως ναι, και εσείς. Άλλο το προέρχεται, δεν προέρχεται και δεν ανήκει. Εγώ προέρχομαι από αριστερό παππού και εγώ να μην είμαι. Ακούστε, για εσάς μιλάμε. Ναι. Για εσάς, όχι τον παππού σας. Ναι. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν τον παππού σας ήσυχο εκεί που είναι και πάμε τώρα εδώ. Κυρία Σακελαροπούλου λοιπόν προέρχεται από τον κεντροαριστερό χώρο. Κυρία Σακελαροπούλου, μην ξεχνάτε ότι έγινε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας το Οκτώβριο του 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ. Την πήραν και την έγινε αντιπρόεδρος. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως ξέρει και ο Πτέραρχος, όπως ξέρουμε όλοι, πώς γίνονται οι ανώτατοι δικαστικοί και οι ανώτατοι αξιωματικοί. Δηλαδή, όλοι οι ανώτατοι δικαστικοί και όλοι οι ανώτατοι αξιωματικοί είναι κομματικά όργανα. Κύριε Παπαδόπουλε, για την ηγεσία. Τώρα, κομματική είναι όλοι. Ναι, η ηγεσία βεβαίως είναι κομματική. Οι ηγεσίες είναι κομματικές. Τι είναι υπερκομματικές, υπάρχει υπερκομματικός άνθρωπος τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ο ότι. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα άρον-άρον αποφάσισε, ενώ είχε πει ότι θα τελειώσει η διαδικασία. Προχθές το είπε. Μα αν είναι, αν είναι έτσι, κύριε Μιλωνάκη μου, θέλετε να μας πείτε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να βάλει ένα κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ θα σας πω αυτά τα οποία πρέπει να ακούσει ο ελληνικός λαός. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη χαμογελάει, διότι αύριο θα ανακοινώσει προφανώς ότι θα ψηφίσει την κυρία Σακελαροπούλου. Και μη μου πει κανένας, επειδή ο ελληνικός λαός αρχίζει και ξυπνάει σιγά σιγά. Για το Μηταράκι τα λέω αυτά. θα τα πω μετά. Λοιπόν, επειδή ξυπνάει σιγά σιγά, μη μου πει ότι τον κοροϊδεύει κανένας ότι δεν έχουν γίνει υπόγειες συνεννοήσεις μεταξύ Πρωθυπουργού και Τσίπρα για το όνομα της κυρίας Σακελαροπούλου. Πάει αυτό. Τρίτον. Μισό λεπτό τώρα. Να ολοκληρώσω και μετά θα σας απαντάω. Ξέρετε κάτι, αν ξέρετε κάτι, πείτε το να το μάθουμε κι εμείς. Τι να ξέρω κάτι. Απλά είμαι άνθρωπος με μέσο IQ. Τι να ξέρω κάτι. Όπως είναι όλος ο ελληνικός λαός. Τι βλαμμένος είμαι. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δεν βλέπουμε στη Βουλή τι γίνεται. Ένας πολύ στενός τι παιχνίδια παίζονται. Λοιπόν, να ολοκληρώσω κύριε Ρωμανέ. Θα με καταλάβετε κι εσείς γιατί και εσείς. Υπήρχαν υπόγειες διαδρομές και συνεννοήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δείτε τι γίνεται με το χρόνο που επέλεξε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει άρον-άρον να βγει να κάνει διάσκεψη. Σήμερα ήμουν στην Επιτροπή Δημόσιας Τάξης και Δημόσιας Δίκης που είχαμε για τον εκλογικό νόμο. Η πρώτη μέρα του εκλογικού νόμου. Απεφάσισε ο Πρωθυπουργός να πει το όνομα της νέας Προέδρου. Κάθε μέρα κάτι γίνεται. Ρωτήστε, ναι, ναι. Ρωτήστε τον εαυτό σας, αναρωτηθείτε για ποιο λόγο. Πρώτον. Δεύτερον, αν δεν είναι αυτός που καταλαβαίνει. Σήμερα αργίας, δηλαδή, πρέπει να κάνει την ανακοίνωση. Να, ναι, να τελειώσει τίποτε. Ο εκλογικός νόμος και να κάνει όπως. Τετάρτη ολοκληρώνεται. Την άλλη Τετάρτη. Λοιπόν, δεύτερον, μήπως είναι βαριές οι μέρες για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία με τις ήττες απανωτές που ανέφερα στην αρχή. Μάλιστα. Δεύτερον, πάμε τρίτον, να τρίτον, ναι, θα απαντήσεις αμέσως. Ναι. Τρίτον, εμείς καταρχάς δεν λέμε τίποτα εναντίον της κυρίας Σακελαροπούλου. Δεν έχουμε τίποτα. Τι δεν είπατε εδώ, μόνο, ούτε έχουμε μόνο κομματικό στέλεχος δεν την αποκαλέσατε. Όχι, και, αφού είναι κεντροαριστερά, το είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι κάτι. Δεν είπε αυτό ο Και επί ΣΥΡΙΖΑ προτάθηκε και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι η κυρία, όπως είπε ο κ. Στρατάκης πάρα πολύ συχνά, η κυρία Πρόεδρος, η οποία είπε όχι το 13ο-14ο μισθό, είπε όχι στη συντάξη
στην. Συμμετείχε στις συνθέσεις ως πρόεδρος. Στις συνθέσεις ως πρόεδρος. Ναι. Και πώς είναι κέντρο αριστερή, η οποία επιόχησε το 2013. Γιατί. Είναι λίγο περίεργο αυτό έτσι όπως το λέω. Γιατί. Μην ξεχνάτε. Εγώ να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ λέω για τον ελληνικό λαό. Σε ανύποπτο χρόνο. Ο ελληνικός λαός τι θα πει. Είχε επισκεφθεί εμείς την κυρία Σακελλαρακούλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε ανύποπτο χρόνο πριν τις εκλογές. Είχαν συζητήσει για μία ώρα. Και για μισή ώρα και 15 λεπτά, 45 λεπτά, και δεν εκδόθηκε καμία ανακοίνωση τότε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε από πουθενά γιατί έγινε αυτή η συνάντηση. Λοιπόν, και να ολοκληρώσω, εγώ δεν αποφασίζω, ούτε αποφάσισα, ούτε είπα αν θα ψηφιστεί από την ελληνική λύση ή όχι αυτή τη στιγμή. Αύριο 7 η ώρα το απόγευμα θα συνέλθουν τα όργανα. Με αυτά που λέτε, θα συνέλθει. Λοιπόν. Όχι. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να πάρει την απόφασή της. Σας ευχαριστώ, κύριε Μιονάκη. Διατησάτε από να παρακολουθήσουν όλα τα κόμματα. Ο κύριο Ρωμανό οφείλει απάντηση. Καταλάβατε γιατί σας είπα, κύριε Ρωμανέ, να περιμένετε για να απαντήσετε στο τέλος για όλα. Άλλο αυτό που επιλέγει και προτείνει και άλλο το πώς θα απαντήσει το κάθε κόμμα με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Στην πρόταση. Το χιούμορ θέλει και ένα όριο. Προφανώς χιούμορ θέλει και ένα όριο. Πάμε να απαντήσουμε. Πάμε τώρα να απαντήσουμε. Δώστε λοιπόν απαντήσεις τώρα. Αυτό το timing που το έχουν κάνει καραμέλα όλοι από το απόγευμα. Πάμε να δούμε λοιπόν το timing. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε το timing. Πρώτον, πρώτη απάντηση στο timing. Αλλά παρακαλώ μην με διακόπτε γιατί αναγκάζομαι να αρχίσω να απαντάω σε καθένα ξεχωριστά και τελικά δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Ορίστε παρακαλώ. Πρώτη απάντηση στο timing. Αν το είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, θα λέγανε ότι το κάναμε για να καλύψουμε τη δίθεν αποτυχημένη επίσκεψη της ΗΠΑ. Αν το είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, θα λέγανε ότι το κάναμε για να καλύψουμε το δίθεν αστυνομοκρατούμενο κράτος και τη βία της αστυνομίας. Κάθε στιγμή, κάθε μέρα, αν ανατρέξουμε στη διάστημα διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αν επιλεγόταν να ανακοινωθεί ο πρόεδρος, κάθε μέρα θα υπήρχε μια κριτική ότι δίθεν γίνεται για να καλύψει μια αποτυχία κατά τον ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Πρώτη απάντηση. Δεύτερη απάντηση. Αν πράγματι πάρω εγώ το σενάριο ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση σήμερα για να καλύψει τι μας λένε δύο πράγματα. Τη σύνοδο της Λιβύης, τη σύνοδο του Βερολίνου δηλαδή, αφενός, και αφετέρου το θέμα του μεταναστευτικού που μέσα στο πλαίσιο πραγμάτων που γίνονται για την επίλυσή του ήταν και η επανενεργοποίηση, λένε κάποιοι, η ίδρυση λένε κάποιοι άλλοι, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και τα δύο αυτά, αν πράγματι γίνανε για αυτό το λόγο, είναι δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το να μην συζητάμε για το μεταναστευτικό που είναι το κατεξοχήν φιάσκο του ΣΥΡΙΖΑ και το να μην συζητάμε για τη σύνοδο του Βερολίνου που όταν εγκαινιάστηκε δεν μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τότε σκεφτόταν πώς θα μπει στο νομισματικό. Πώς θα μπει στο νομισματικό. Στο νομισματικό. Να εκδώσει χρήματα και πώς θα μας βγάλει από το ευρώ. Γιατί τότε με αυτά ασχολιόταν ο ΣΥΡΙΖΑ για να τα θυμόμαστε το 2015 που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Λοιπόν και τα δύο αυτά αν ισχύουν είναι δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πρέπει να μας πείτε απλά ένα ευχαριστώ. Ωραία, να το ανάποδα εγώ. Είσαστε ευχαριστημένοι. Πηγαίνετε το γιατί... όπως θέλετε. Ωραία, όχι, αλλά την απάντηση θα την παίρνετε. Κάτσε τώρα. Ή ναι. Συζητάς ή δεν συζητάς. Συζητάω και περιμένω. Λοιπόν, να ακούσω, λοιπόν, είσαστε ευτυχείς για την εξέλιξη που έχουμε όσον αφορά τη σύνοδο. Προφανώς και δεν είμαστε ευτυχείς και προφανώς εξαντλήσαμε και θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να είμαστε είτε σαφείς είτε στην επόμενη. Αλλά λέω ότι το γεγονός ότι δεν είμαστε είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν το να μην συζητάμε γι' αυτό είναι δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω τόση ώρα. Στην προηγούμενη λοιπόν επειδή προκαλείστε. Και η μόνη στην οποία συμμετείχαμε ήταν μια στην Ιταλία που ήταν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο και δεν είχε καμία σχέση. Και δεν είχε καμία σχέση. Και δεν είχε καμία σχέση. Με αυτή την πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε το 2015 όταν εσείς σκεφτόσασταν πώς θα εκδώσουμε λοιπόν. COU. Λοιπόν. Εντάξει. Η σύσκεψη λοιπόν στο Παλέρμο έχει ακριβώς την ίδια τζέντα, ακόμα χειρότερη. Ακόμα χειρότερη και συμμετείχε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία το 2015 ή όχι. Λοιπόν, ξεκίνησε το 2015 ή όχι. Να ολοκληρώσω. Δεν μου απαντάτε. Έχουν γίνει τέσσερις σύνοδοι. Ωραία. Ξεκίνησε η τέταρτη το 2015. Ήταν στο Παλέρμο. Ωραία. Η πέμπτη και συμμετείχε η Ελλάδα. Το Παλέρμο είχε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Άκουσε αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2015 και το 2015 λοιπόν, δεν μας βάλατε με δική σας ευθύνη. Μπράβο. Αυτή είναι η ουσία. Και προφανώς τώρα τελευταίοι και καταϊδρωμένοι θα κάνουμε τα πάντα για να μπούμε. Λοιπόν. Θα μου επιτρέψεις λοιπόν να απαντήσω χωρίς να με διακόψεις. Η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ πού περιορίζεται, πού εντοπίζεται όταν η γνωστοποίηση της Συνόδου του Βερολίνου έγινε 29 Ιουλίου τρέχοντος, μάλλον του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 19, μετά τις εκλογές. Τότε ενημερώθηκε η κυβέρνησή σας ότι θα γίνει η διάσκεψη του Βερολίνου.
Το Σεπτέμβριο ήρθε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ. Αφού δεν τα ξέρετε και να πει σε αυτούς τους άσχετους επικοινωνιολόγους σας να βρουν άλλα επιχειρήματα. 29 Σεπτεμβρίου ήρθε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ. Και δεν δώσατε σημασία. Έρχεται όταν σκάει το θέμα της Λιβύης από την Τινησία ο Τσίπρας και σας λέει προσέξτε πότε. Αρχές Δεκεμβρίου. Τώρα, προσέξτε... εκ των υστέρων, από τη θέση της αντιπολίτευσης. Μας δουλεύετε κύριε Σταρτάκη. Σας λέω ποιος ότι είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2015. Για το 2015 εσείς τρώτε popcorn και παίζετε με το ευρώ, με την οικονομία, με τα μνημόνια κτλ. Εσύ μου φαίνεται ότι παίζεις με Playmobil. Λοιπόν, το 2015 παίζατε, παίζατε με το λαό, λοιπόν, με τους συνταξιούχους και με τα capital controls. Με Playmobil παίζεις. Με Playmobil παίζεις. Προχωρούσε το ζήτημα της Λιβύης. Κατάλαβες τι είπα. Αφήστε τις προσβολές τώρα. Εσείς προσβάλλετε. Ξεκίνησε ή όχι το 2015. Παρακαλώ πολύ. Ξεκίνησε ή όχι το 2015. Το δεν το... απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Ναι, ξεκίνησε ή όχι το 2015. Ωραία, ξεκίνησε το 2015. Ωραία. Τότε τι κάνατε. Τότε ενημερώθηκε λοιπόν. Η κυβέρνηση. Όταν ξεκίνησε το 2015 που ήταν πολύ πιο εύκολο να πούμε, ναι, τι κάνατε. Ακούμε τώρα, ακούμε. Μου απαντάτε, τον έχετε την Ιούλιο καλωσία, του 20, τον Ιούλιο δεν του 19. Ποιος ήταν η κυβέρνηση. Τον Ιούλιο του 19 ήταν ήδη πολύ πιο αργά από ότι ήταν το 2015. Βρε τότε αποφασίστηκε. Βρε τότε αποφασίστηκε. Α, τότε αποφασίστηκε. Λοιπόν, ακούστε και ένα παρακαλώ, παρακαλώ που είπε ο κύριο Σαρτάκη. Μιλάτε και για αυτό που είπε. Μόνο για αυτό που είπε ο κύριο Σαρτάκη, επειδή ο κύριο Ρωμανό προφανώ δεν το έχει ξεχάσει. Πράγματι, το Σεπτέμβριο γι' αυτό φωνάζαμε εμεί συνέχεια και συγκλάγαμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια. Και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και εξωτερικό και άμυνα, το είχα πει ότι έπρεπε, όπω ο κύριο Βελόπουλο το έχει πει, έπρεπε απαραίτητα από το Σεπτέμβριο να δούμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε για τη συνάντηση αυτή, τη σύνοδο αυτή, δεν είναι τωρινή. Δεν βγήκε τώρα ξαφνικά, είναι από το Σεπτέμβριο. Έρχεται εδώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Να σας πω και κάτι άλλο που ίσως ο κόσμος δεν το ξέρει. Εμείς σήμερα, αφού είδαμε και απόειδαμε πια, γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, καταθέσαμε πρόταση νόμου. Δεν το γνωρίζετε. Τώρα το απόγευμα δεν το είπε κανένας. Υπογράψαμε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Δύσης για μονομερή άμεσα. Οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με συντεταγμένες, με χάρτη μεγάλης κλίμακος. Εδώ βλέπουμε, οπωσδήποτε ότι, εδώ βλέπουμε ότι μέχρι και ο Χαφτάρ διερωτάται γιατί έχει αποκλειστεί η Ελλάδα. Μα διερωτάται, αλλά να σας πω κάτι, ο κ. Παπαδόπουλε, είσαστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ο Χαφτάρ δικαίως ερωτάται, διότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Λοιπόν. Εμείς τα λάθη κάναμε. Ο Χαφτάρ διερωτάται ακόμα γιατί ενώ εκδηλώθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής η πρόταση να κληθεί στην Ελλάδα, ακόμα τον καλούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει τι δίκιο. Απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Ό,τι λέει επειδή δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επανερχόμαστε για να περάσουμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Για ποιο από όλα τώρα. Για ποιο θέμα. Διάξω τον κύριο Ξανθόπουλο αυτή την τοποθέτησή του για την υποψήφια πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Θέλω να τον ρωτήσω πραγματικά αν εγώ καταλαβαίνω ότι πάμε για μια εκλογή πιθανότατα ακόμα και με 266 ψήφους. Δηλαδή, mm-hmm, να επιμείνουμε λίγο στο... Εγώ άκουσα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει θετική ψήφο ή δεν έχει αρνητική διάθεση, εν πάση περιπτώσει. Είναι δεδομένο αυτό ότι μόνο. Πρώτον δεν έχω αρνητική διάθεση, ναι, ναι, και ναι, δεύτερον ναι, δεν είναι προσωπικό μου θέμα αν θα δώσω. Καλά, προφανώς. Ο κοιτάξτε, αρχηγός θα αποφασίσει την ιστορία. Κοιτάξτε. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας, δεν είμαστε λοιπόν, αφελείς. Ναι. Προσέξτε λίγο. Αλλά είναι σημαντικό ότι παίρνετε αυτή μα την ιστορία. Αλλά δεν είναι μια υποψηφιότητα που προκαλεί, ας πούμε, τα αντανακλαστικά, την αντίδραση. Είναι μια υποψηφιότητα που είναι μια υποψηφιότητα που μπορεί να συζητηθεί. Αν κύριε, με συγχωρείτε, αν ήταν ένας δικαστικός ανώτατος, λοιπόν, από το κεντροδεξιό χώρο, τι θα λέγατε. Δεν το ξέρω. Τι θα λέγατε, να μας πείτε. Σας λέω, δεν το ξέρω, δεν το κριτήριο. Όχι, θα λέγατε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εγώ οφείλω να πω ότι πέρα από τους καυγάδες και την έντονη διαμάχη η οποία ξέσπασε και στο πάνελ μεταξύ του κυρίου Ρωμανού που εκπροσωπεί το κυβερνών κόμμα και των βουλευτών και εκπροσώπων των κομμάτων της αξιωματικής και της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Παρά λοιπόν από αυτές τις κόντρες για το αν αποκλειστήκαμε ή όχι από τη Λιβύη, γιατί αν υπάρχει αποπροσανατολισμός ή όχι με την ημέρα που επελέγει να ανακοινωθεί το πρόσωπο, είναι πολύ σημαντική η ήπια τοποθέτηση του κυρίου Ξανθόπουλου, ο οποίος είπε για ενθαρρυντική, έτσι ήταν η φράση που χρησιμοποίησε, επιλογή στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Και θα ήθελα, χωρίς να προκαταλάβουμε φυσικά τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Θα ήθελα δηλαδή, κύριε Ξανθόπουλε, να μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας, γιατί η αλήθεια είναι
και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πει σε περίπτωση κατά την οποία δεν ευδοκιμούσε η επανεκλογή Παυλόπουλου εάν θα προτείνει κάποιο άλλο πρόσωπο. Επομένως, θέλω να πω ότι διευκολύνεστε, αν αποφασίσουν τα όργανά σας, να ψηφίσετε την κυρία Σακελαροπούλου. Δεν έχετε προτίμηση σε κάποιον άλλον εκδηλώσει. Ίσως είναι και μια έξυπνη κίνηση, λέω εγώ, γιατί αν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν αποφασίσει να το κάνει αυτό, θα έχει τη δυνατότητα να επικαλείτε στη συνέχεια τη θετική του ψήφου, λέγοντας ότι ναι, εμείς δεν είμαστε. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς εκεί πρέπει να στηρίξουμε εμείς. Προσεγγίσαμε το θέμα της προεδρικής εκλογής με το δέοντα σεβασμό. Mm-hmm. Έτσι, δεν θέσαμε, δεν είπαμε κανένα όνομα. Υποστηρίξαμε την υποψηφιότητα του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας και επομένως δεν ούτε δεσμευτήκαμε ούτε και δημιουργήσαμε θόρυβο γύρω από άλλα. Στεκόμαστε σε αυτή καθε αυτή την υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου, την οποία τη μάθαμε και εμείς όπως όλη η Ελλάδα από την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό το λέτε σε απάντηση του κυρίου Μιλωνάκη που είπε για υπόγειες διαδρομές. Τώρα, το λέω και γι' αυτό. Λοιπόν, και θέλω λοιπόν να σταθώ στο τι συμβολίζει. Έχει τα θετικά της, έχει τα αρνητικά της, θα κριθεί το πρόβλημα που πρέπει να δούμε στις καινούργιες συνθήκες είναι ότι παίρνουμε έναν άξιο δικαστή να τον κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι την πρώτη φορά που το κάναμε, αυτό ήταν το 85 αν θυμάμαι, με τον κύριο Σαρτζετάκη. Ναι, αλλά ήταν στο μεσοδιάστημα πριν τον κύριο Τσάτσο, Ιωνί υπηρεσιακός, ας το πούμε. Έτσι. Εκλέξαμε λοιπόν τον κύριο Σαρτζετάκη και δεν είμαστε ευτυχείς για την επιλογή αυτή. Έτσι. Και όπως έλεγε και ο Μάρξ, η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία. Δηλαδή πρέπει να τα σκεφτόμαστε και αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι μια ενθαρρυντική υποψηφιότητα, δεν απερίφθη από κανέναν μας με το άκουσμα, δεν σας μεταφέρω κάτι θεσμικό. Είμαι στη Βουλή τώρα το βράδυ. Είπαμε ναι, ναι, παιδιά. Γιατί τον κύριο Σαρτζετάκη, όχι, δεν το ρωτήσατε. Λοιπόν, για ποιο λόγο τον κύριο Σαρτζετάκη ήταν. Το μετανιώσανε, γιατί. Καλά, δεν τον ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Σαρτζετάκη. Τέλος πάντων, το Πασόκ. Δεν ήταν. Μα Πασόκ ήταν τότε όταν ψήφισαν. Κοίταξε, αυτό λέτε. Γιατί το μετανιώσατε, δεν κατάλαβα. Δικαστικό δεν ήταν ο κύριο Σαρτζετάκη. Να δείχνει όμως και κάτι. Ότι σε σχέση με αυτά που ακουγόταν νωρίτερα. Δηλαδή την κυρία Δαμανάκη, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Βενιζέλο. Προκρεμός και πισωρέμα ή του ύψου του βάζου. Δεν υπάρχει μέσα στο δεν υπάρχει μια συγκριτική διάσταση σε αυτά τα πράγματα. Πολιτική κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με το υλικό που έχουμε τώρα και τιμώντας και τη ιδιότητά μου αλλά και τους συνομιλητές και τους τηλεθεατές, λέω αυτό που μπορώ να καταλήξω σήμερα. Εγώ νομίζω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δικαιολογήσει αμέσως προσεχές διάστημα γιατί όχι Παυλόπουλος. Δεν μας έπιασε ο καημός για τον Παυλόπουλο. Αφού δεν τον είχε ψηφίσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ρε παιδί. Δεν τον είχε ψηφίσει ο ίδιος ο Παυλόπουλος. Στα ίδια που λέγαμε μέχρι χθες. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν κρίνεται αν τον ψήφισε ή όχι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Παυλόπουλος κρίνεται εάν κάνει για δεύτερη θητεία ή όχι από την παρουσία του σε αυτό και υπηρετώντας αυτό το θεσμό. Ήταν κακός πρόεδρος. Έκανε γκάφες. Δεν εξυπηρέτησε κάποιους. Αυτά πρέπει να μας πούμε. Έχετε μια απάντηση γι' αυτό, κύριε Ρωμανέ. Δεν κατάλαβα. Δεν υπέγραψε συμφωνία των Πρεσπών. Δεν έκανε γκάφες. Δεν κατάλαβα. Τι πρόεδρο δηλαδή ήταν. Ο Παυλόπουλος. Ελάτε, κύριε Ρωμανέ. Α, το ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Ρωμανό ρώτησε. Ελάτε, κύριε Ρωμανέ. Ελάτε, κύριε Ρωμανέ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Είναι πρωτόγνωρο τη βραδιά που ανακοινώνεται η απόφαση του Πρωθυπουργού και που το λογικό είναι να δικαιολογεί αυτή την απόφαση και να ακούμε τα επιχειρήματα υπέρ αυτή τη απόφαση, να ερωτάτε ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν πρότεινε κάποιον άλλο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και δείχνει, δείχνει, και δείχνει για μένα για μία ακόμα φορά, με μία ακόμα ευκαιρία. Με μία ακόμα ευκαιρία. Το μεγάλο αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Στρατάκης τον κύριο Ρωμανό ρώτησε. Δεν ρώτησαμε τον Πρωθυπουργό και ρώτησε αν έχετε μία απάντηση. Ο οποίος εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε, εν πάση περιπτώσει, μία απάντηση από αυτό. Θα πρέπει εγώ να διαβάσω και να εκπροσωπήσω τη σκέψη του Πρωθυπουργού που πήρε μία απόφαση. Προφανέστατα λοιπόν. Προφανέστατα λοιπόν. Και όταν παίρνει μία απόφαση, αυτή είναι η απόφασή σου. Δεν θα κάτσει να δικαιολογήσει γιατί δεν πήρε την άλλη, τη Β απόφαση, τη Γ απόφαση ή τη Δ απόφαση ή τι 10 αποφάσει που θα μπορούσε να έχει πάρει βάσει αυτό που γράφονταν το τελευταίο διάστημα.
συγγνώμη. Όλα τα Δηλαδή, συγγνώμη, στην προηγούμενη φορά ερωτήθηκε κανείς γιατί δεν προτάθηκε ο ενενεργεία. Την προ-προηγούμενη ερωτήθηκε κανείς γιατί δεν προτάθηκε ο ενενεργεία. Συγγνώμη. Όλοι είχαν κάνει. Η ενενεργεία είχαν κάνει δεύτερη θητεία. Όλοι είχαν κάνει δεύτερη θητεία. Θα μπορούσε κάποιο. Το Σαντζετάκι που για συγκεκριμένο. Το Σαντζετάκι ερωτήθηκε κανείς γιατί δεν προτάθηκε. Μα ακριβώς έγινε μια πολιτική κριτική. Και λέω, εγώ δεν είπα να το κάνει σήμερα, αλλά εκκρεμεί μια αναφορά, μια λογοδοσία ότι δεν καταλήξαμε στον. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν το σχόλιο για τον κύριο Παυλόπουλο, το έκανε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του. Και νομίζω ότι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κύριο Παυλόπουλο και για τη θητεία του. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς υποχρεωμένος να επιβάλλει στον κύριο Μητσοτάκη το τι θα κάνει. Ούτε θα δώσει αναφορά, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στον κύριο Σταυρό. Μην μιλάτε όλοι μαζί, παρακαλώ. Στην Αυτά ήθελε να συμβεί ο κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την επιλογή ήθελε. Αυτή η επιλογή αρέσει στη Νέα Δημοκρατία, αρέσει στην κοινοβουλευτική ομάδα, αρέσει και εκτό του δημοτικού κόμματο. Συμβολίζει πολύ σωστά πράγματα και συμβολεί στην Ελλάδα τη νέα εποχή και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Απόδειξη ότι και ο διπλανός σας είπε πάρα πολύ θετικά λόγια για αυτή την επιλογή. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν δεν αισθάνεται την ανάγκη να αιτιολογηθεί, να πει στο κόμμα του, έστω στην κοινοβουλευτική εβδομάδα, έστω στα επικοινωνιακά επιτελεία. Την Τρίτη είναι η συνεδρίαση. Συγγνώμη, αν εσείς έχετε κάποια τέτοια πρεμούρα και αν νιώθετε ότι οφείλετε κάποια εξήγηση, είναι προφανώς προσωπικό ζήτημα. Και αν έχει κάνει καμιά γκάφα ο πρόεδρος και τον έκρινε από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης, ξαναλέω, δημόσια είπε τα καλύτερα για τον κύριο Παυλόπουλο και επίσης. Τον ευχαρίστησε. Και επίσης επικοινώνησα την επιλογή του και δικαιολόγησα την επιλογή του. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Δεν τον την οποία όμως. Συζήτηση περιμέναμε εδώ και ένα μήνα και μας εγκαλούσαν γιατί δεν την ανοίγουμε. Να σου δώσω μια απάντηση, παρακαλώ. Η οποία είναι η πραγματική και η ρεαλιστική. Εγώ την ήθελα από το εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου δώσω εγώ λοιπόν μια προσωπική μου απάντηση που είναι και άποψή μου εδώ και πολύ καιρό και θα την πω και δημόσια. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος το 2015 δεν ψήφισε τον κ. Παυλόπουλο και ήταν ο μοναδικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που το έκανε. Κατά την άποψή μου, η μοναδική περίπτωση να στήριζε την υποψηφιότητα του κ. Παυλόπουλου θα ήταν αν από αυτό θα κρινόταν η παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία ή όχι. Αν κρινόταν η παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία, μπορεί και να το έκανε. Σε καμία άλλη περίπτωση, προσωπική μου άποψη, δεν θα το έκανε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μην κάνουμε ανάλυση. Και είναι και λογικό αυτό που λέει ο κ. Ξενάκης. Και έχει και μία λογική. Αυτό λέω. Το λέω τώρα, μετά. Αλλά έτσι να σα πω κάτι άλλο. Κοίταξε, η δημοσιογραφική σου άποψη την εκτιμώ. Ανεξάρτητα αν τη δέχομαι. Ναι. Όμως από ένα εκπρόσωπο κόμματος. Έχω την απέτηση. Γι' αυτό τελείωσε και σου είναι άλλη απάντηση. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε σελίδα να δούμε τι έχουμε και στα άλλα θέματα. Κύριε Ρωμανέ, με εσάς θα ξεκινήσω. Ακούσατε τον σχολιασμό ο οποίος έγινε σχετικά με το θέμα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εδώ φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι προφανές ότι έχουμε συνεχείς αλλαγές αρμοδιοτήτων. Έχουμε σύσταση, μάλλον επανασύσταση ενός Υπουργείου που είχε καταργηθεί, γιατί προφανώς αρχικώς κρίνατε ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε αλλαγή στους ρόλους των προσώπων. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, πάμε να τα δούμε από την αρχή. Όταν αναλάβαμε λοιπόν τη διακυβέρνηση, υπήρχε πράγματι ένα Υπουργείο, το οποίο όμως στην ουσία υπηρετούσε την ακριβώς αντίθετη πολιτική από αυτή που ήρθαμε να υπηρετήσουμε εμείς. Στην πράξη δεν έκανε τίποτα, θα το πω πολύ λαϊκά, υπό την έννοια ότι διαμόρφωσε αυτό το χάος που παραλάβαμε. Αυτό το Υπουργείο ουσιαστικά που είχε την ευθύνη διαμόρφωσε ένα χάος το μεταναστευτικό, το οποίο και παραλάβαμε. Ήρθαμε εμείς με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, τα οποία δημιούργησαν τα εργαλεία για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για το άσυλο, την ενίσχυση των συνόρων, την αλλαγή του πλαισίου για τις ΜΚΟ και μία σειρά άλλων πραγμάτων τα οποία τέθηκαν σε ισχύ όλο το προηγούμενο διάστημα για να έχουμε τα όπλα στα χέρια μας για να διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, όπως και σε προγενέστερο στάδιο, θυμάστε, τέθηκε συντονιστής για το μεταναστευτικό, γιατί ακριβώς κρίθηκε ότι mm-hmm. πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κρίνεται ότι έχουμε πια τα όπλα, έχουν αρχίσει να τίθενται σε ισχύ οι πολιτικές μας, οι τελείως διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν πριν, και πρέπει αυτός ο συντονισμός να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί ο μόνος και τώρα σημαντικός στόχος... Τώρα μας μπλέξατε λίγο με το συντονισμό, γιατί ο κύριος Στεφανής παραμένει συντονιστής. Ναι, αλλά ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων αυτών των πολιτικών που ήδη έχουν αρχίσει να τίθενται σε ισχύ, ξαναλέω, προφανώς έρχεται στην ευθύνη του κυρίου Μηταράκη,
Και σε αυτό το πλαίσιο. Μα ο κύριος Στεφανής παραμένει συντονιστής. Ο κύριος Στεφανής ουσιαστικά έχει αναλάβει το κομμάτι κυρίως της αποσυμφόρησης των νησιών και των κλειστών κέντρων. Ναι. Η μεταναστευτική πολιτική δεν έχει μόνο αυτά μέσα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Mm-hmm. Είναι μία σειρά άλλων πραγμάτων. Σας ανέλησα κάποια από αυτά πριν. Κάποια άλλα ήδη έχουν ανακοινωθεί και θα δούμε πολύ περισσότερα στην πορεία. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ακριβώς γιατί μας ενδιαφέρει το χειροπιαστό αποτέλεσμα, γιατί το πρόβλημα έχει οξυνθεί πάρα πολύ. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ θυμάμαι να μας κάνει κριτική για τις αυξημένες ροές, για το αυξημένο πρόβλημα στα νησιά και το καθεξής. Άρα λοιπόν, προφανώς σε μια δυναμική κατάσταση δεν μπορείς να μένεις κολλημένος στην επικοινωνία ή στο να φοβάσαι τι ανακοίνωση θα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να λυθεί το πρόβλημα, το μόνο που θέλουμε είναι να το διαχειριστούμε ορθολογικά και να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, ακόμα και αν αυτό είναι δώσει τη λαβή στο ΣΥΡΙΖΑ για να λέει οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μας ενδιαφέρουν τα χειροπιαστά αποτελέσματα και σε αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτή την κατεύθυνση. Η συνένεση που απαιτείται. Δεν μας ενδιαφέρουν οι μικροπολιτικέ υφή ανακοινώσει για το δίθεν φιάσκο. Ρωμανέ, γιατί φιάσκο δεν Ρωμανέ, είναι το αν θα κάνεις τα πάντα για να αυξήσει το συντονισμό και το αποτέλεσμα. Σας απαντάω, θέλετε να ακούσετε την απάντηση. Λέω ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου οι εξυπνακίστικες ατάκες του κυρίου Τσίπρα ως απάντηση στην επανασύσταση και στη δημιουργία ενός νέου υπουργείου που είναι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της πολιτικής μας, η οποία είναι η ακριβώς αντίθετη από τη δική σας. Αυτό σας λέω. Ακριβώς λοιπόν επειδή θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα εθνικής σημασίας ζήτημα και εθνικής και ασφάλειας ζήτημα, ακριβώς γι' αυτό κινούμαστε με τον τρόπο που κινούμαστε. Μάλιστα. Κοιτάμε το αποτέλεσμα και όχι την επικοινωνία, και αυτή είναι η απάντηση στον κύριο Τσίπρα. Ο συντονιστής είναι πάνω από τον υπουργό ή ο συντονιστής που ακούει τον υπουργό. Είναι ακόμη κοντά. Συγγνώμη, ξαναλέω. Το απάντησα πολύ συγκεκριμένα. Ο συντονιστής έχει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά να κάνει που έχει να κάνει γιατί με την αποσυμφόρηση των νησιών και με το κομμάτι των κλειστών κέντρων. Ξαναλέω ότι η μεταναστευτική πολιτική δεν είναι μόνο αυτά. Ωραία. Είναι πολλά πέρα από αυτά και τα ανέλησα. Επιμένετε να μην ακούτε προφανώς αυτά που λέω. Επειδή παραμένει ο συντονιστής, δικαιούμαι να σκεφτώ ότι η αναδόμηση αυτή στο Υπουργείο περισσότερο εξυπηρετεί να φύγει ο Μηταράκης από τα πόδια του Βρούτση που δημιουργούσε προβλήματα. Αποδεικνύεται με πόσο μικροκομματικό και μικρόψυχο πρόσημο αντιμετωπίζεται θέματα τα οποία πριν από ένα λεπτό παρακαλώ. Όχι, δεν θα του πεις. Ως δημοσιογράφος δεν δικαιούμαι να κάνω κρίσεις. Δικαιούστε να κάνετε κρίσεις. Αλλά όταν επί μία ώρα σας λέω τα επιχειρήματα για μία κατάσταση που παραλάβαμε και κοιτάμε να διορθώσουμε και εσείς με πάτε τώρα ο κύριος Μάντζος, παρακαλώ. Μπορώ να κάνω αυτή τη παρακαλώ, Γιάννη, δεν θέλω τώρα να έχουμε ένταση. Εγώ θα κάνω πολιτική κρίση. Κύριε Μάντζε, πολιτική κρίση. Ελάτε. Δεν είναι πολιτική κρίση. Λοιπόν, ακουγόμαστε και κρινόμαστε θεώρηση. Όλοι. Κύριε Μάντζε, παρακαλώ το δικό σας σχόλιο για την αλλαγή αυτή σήμερα. Στο, όχι, να μιλήσει γιατί δεν είναι. Τον έχουμε αδικήσει στον κύριο Μάντζε. Για να μου απαντήσει και σε αυτό το λόγο. Να το κάνουμε πιο λειτουργικό έτσι. Ελάτε, κύριε Μάντζε. Γιατί αργήσαμε να πάρουμε ξανά το λόγο. Χάρη τη συνέντευξη απόψε. Απλώς επειδή είναι πραγματικά μια βραδιά που θα πρέπει να είναι συνενετική, μην το χαλάμε τώρα εδώ σε αυτό το πάνελ. Είναι κρίμα. Δηλαδή δεν τιμά την πολιτική τάξη αυτό. Έτσι, είναι ζέοντα τα θέματα, είναι καυτά, αλλά πρέπει να βρούμε συνενετικές λύσεις. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε στα πάνελ, ακόμα και στα μεγάλα ζητήματα όπως είναι τα εθνικά και το μεταναστευτικό. Δύο κρατούμενα την προηγούμενη ενότητα, απλώς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την προτινόμενη, να πούμε ότι ίσως το φάουλ του Πρωθυπουργού για την αναφορά σε πολιτικά ή τέλος πάντων κομματικές ταυτότητες και πολιτικά φρονήματα της Προέδρου. Μας δίνει, βλέπετε την αφορμή να δημιουργούνται τέτοιες συζητήσεις που προκαλούν πρόβλημα στην υποψηφιότητα, πιθανότατα. Δεν μπορείς να κατονομάζεις την υποψηφιότητα, την προτινόμενη υποψηφιότητα ως κέντρο αριστερή ή κέντρο δεξιά προτείνοντάς τη. Δεν μπορείς να τη βαφτίζεις πολιτικά. Και αυτό αναδεικνύει και μια άλλη προβληματική της όλης κατάστασης, ότι εδώ μεν σήμερα σε λίγες μέρες εκλέγουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά την ίδια ώρα εκενώνεται η θέση της ως πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα εάν πάμε στη λογική ότι κάθε κυβέρνηση επιλέγει το δικό της
και εντάξει, είναι γνωστό ότι εδώ ο καθένας θα επιλέξει το δικό του, τι πρέπει να περιμένουμε? Πρέπει να ανησυχούμε για την επόμενη επιλογή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι, να τα βλέπουμε δηλαδή λίγο ψύχρεμα. Δηλαδή κομματικό. Ψύχρεμα. Τι έγινε με την κυρία Φάνου. Ψύχρεμα. Τώρα, και είναι λάθος του Πρωθυπουργού να δίνει αφορμές. Όταν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να δίνει δηλαδή, αφορμές. Δηλαδή ξαφνικά όλοι λείπαν και οι δικαιοσύνοι και οι κεφαλές είναι υπερκομματικές. Αν ρωτήσει τον Άδωνο τον Γεωργιάδη που ακόμα έχει το πρόβλημα. Ακόμα έχει το πρόβλημα. Τη δικαιοσύνη, θα πει ότι η δικαιοσύνη είχε, είχε πρόβλημα την ώρα και επέλεξε εμά να μα τσακίσει και να μα και στο Σύνταγμα. Αλλά δεν μπήκαμε. Πάντως, κύριε Μιλωνάκη, επειδή η κυρία Θάνου είχε την πορεία την οποία είχε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαστικοί καταλήγουν στα κομματικά γραφεία. Πώς να το κάνουν? Όλοι οι δικαστικοί, όλοι οι στρατιωτικοί, όλοι οι αξιωματικοί, όταν φτάνουν στην κλίμακα τη ιεραρχία για αρχηγοί, πρέπει να πρόσχεται στην κυβέρνηση η οποία κυβερνά. Πώ να το πούμε για εδώ είναι ο πτέραρχο. Θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει αυτό πολύ ωραία και θεσμικά μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Συγγνώμη, και τώρα είναι υπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει. Ποιο τον επέλεξε, κύριο Στεφανή? Ποιο τον επέλεξε? Θα μπορούσαμε. Είναι αριστερό ο κύριο Καμένο. Είναι μια δημοκρατία. Μα σα ξαναβλέπετε αριστερά δεξιά. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε, οι ιδεολογίε δεν είναι ονόματα. Η ιδεολογία είναι ιδεολογία. Ο Μητσοτάκη δεν είπε ότι η κυρία Σακελαροπούλου ανήκει στο δικό μα το χώρο. Είπε ότι δεν ανήκει στο δικό μα το χώρο. Άρα κάπου ανήκει. Άρα έχει δίκιο. Έχει δίκιο που θέλω να πω. Θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει αυτό θεσμικά και ισχυρά στη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρότασή μα εμά ήταν να συζητήσουμε και την επιλογή. Τις ηγεσίες, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Το είχαμε λύσει αυτό. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία σε αυτό μας είχαν βοηθήσει. Ελάτε να προχωρήσουμε, κύριε Μάντζε. Πάμε στο μεταναστευτικό, παρακαλώ. Για τη Λιβύη, επίσης, να το κλείσουμε. Θα πρέπει είτε η ευθύνη είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε πάει πιο πίσω, είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσουν τον ελληνικό λαό. Γιατί η δημοκρατία του Κονγκό είναι πιο χρήσιμη στο Βερολίνο την Κυριακή από την Ελλάδα? Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έτσι. Και γιατί ενώ η αποκλειστική οικονομική ζώνη σύμφωνα με τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης περνάει πάνω από την Κρήτη, η Ελλάδα είναι απούσα. Κλείνει και αυτό. Ναι. Και όσον αφορά στο μεταναστευτικό, επειδή ακούστηκε για μια άλλη παιδική μάρκα παιδικών παιχνιδιών, εγώ θα πω ότι δεν είναι ούτε λέγκο η δημόσια διοίκηση να φτιάχνουμε και να γκρεμίζουμε και να κατασκευάζουμε όπως το θέλουμε. Εγώ θυμάμαι, κύριε Ρωμανέ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούλιο με τα βαΐων και κλάδων και με περηφάνεια να καταργεί αυτή τη δομή, όχι επειδή ήταν αποτελεσματική, αλλά επειδή δεν τέριαζε ίσως και στο ιδεολογικό αφήγημα της συντηρητικής κυβέρνησης που ήρθε να αλλάξει τα πράγματα και στη διαχείριση του μεταναστευτικού και να φέρει μια σκληρή γραμμή άμυνας στις ροές και να κλείσει τα σύνορα. Είδαμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλή διοικητική ολιγορία, θα μου επιτρέψετε. Θεωρώ ότι εδώ έχουμε αλλαγή αφηγήματος σιγά-σιγά, προσγείωση ανώμαλη στην πραγματικότητα. Έχουμε μια κατάσταση, μια αρμοδιότητα η οποία φεύγει, πάει στην αρχή ως πρίκα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Φαίνεται ότι εκείνος δεν τη θέλει. Τη δίνεται σε συντονιστή που μάλιστα εμπλέκει και τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει ένα χάος, ένα χάος συντονισμού και διοικητικής αποδιοργάνωσης, αναποτελεσματικότητα. Οι ροές συνεχίζονται. Ωραία. Τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα είναι αφύλακτα. Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται και στον Εύρο, για να είμαι ειλικρινής. Και όλο αυτό στην πλάτη όλων αυτών των ανθρώπων σε μια ανθρωπιστική κρίση, αναμφίβολη πια, κανένας δεν αμφισβητεί. Και η λύση δεν την βλέπω μπροστά μας. Το ότι επανιδρύσατε ένα Υπουργείο το οποίο εσείς καταργήσατε. Και εμείς σας είχαμε πει από τότε, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ με την ιδεολειψία και με τη δική του, με δικό του μερίδιο ευθύνης. Εμείς. Ολοκληρώστε, που παρακαλώ. Η δική μας ευθύνη στο θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού είναι ανύπαρκτη, γιατί δεν διαχειριστήκαμε. Σας είχαμε πει ότι το ζήτημα δεν είναι στις δομές και είναι αλλιώτικο. Ακριβώς. Και ευρύτερο. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ελάτε πρώτα και πηγαίνετε στην Ευρώπη και κάντε το ζήτημα ξανά. Μάλιστα. Όπως σε πραγματικές διαστάσεις, λοιπόν, είναι ευρωπαϊκό κύριο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πτέραρχος, παρακαλώ, είναι ο μόνος που δεν έχει πάρει το λόγο. Και έχει, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πτέραρχε, θα ήθελα τη δική σας γνώμη για το προσφυγικό και ειδικά για το πρακτικό κομμάτι. Διότι βλέπουμε τους υπουργούς να αλλάζουν αρμοδιότητες, τα υπουργεία να συνίστανται και να επανασυνίστανται, αλλά στην πράξη, πείτε μας, βλέπετε εσείς να υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα?
να τη θασευθούν οι ροές, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας να γίνει μια διαχείριση η οποία δεν θα εξαγριώνει τις τοπικές κοινωνίες. Καταρχάς, κύριε Παπαδόπουλε, δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα. Το κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί να είναι επώδυνη, αλλά υπάρχει λύση. Βλέπω ότι δεν υπάρχει συνένεση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ενότητα με αυτά που ακούω και από τους πολιτικούς και από τους δημοσιογράφους. Αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, τα δύο θέματα που απασχολούν τη χώρα μας είναι τα ελληνοτουρκικά και το προσφυγικό, μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό είναι πιθανώς ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, διότι μπορεί να εργαλειοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία. Διότι προκαλεί, και πρέπει να το αντιληφθούμε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό. Ο Ερντογάν ελέγχει τις ροές, ο Ερντογάν ανοίγει τη Στρόφιγγα, γεμίζει την Ελλάδα με λάθρο μετανάστες, δεν είναι μετανάστες, ούτε είναι πρόσφυγες, είναι ελάχιστοι. Όταν κάποιος εισέρχεται παράνομα μέσα στη χώρα, είναι λαθρομετανάστης και κακώς τον αφήνουμε. Έτσι λένε οι συνθήκες. Άρα λοιπόν μην καθόμαστε και λέμε όλοι είμαστε έτσι φιλάνθρωποι, όλοι είμαστε ευαίσθητοι σε κάποια θέματα. Πάνω απ' όλα όμως προέχει η πατρίδα. Όταν πας να προστατέψεις, να υπερασπιστείς την πατρίδα, δεν είσαι συναισθηματικός. Πρακτικά λοιπόν πώς γίνεται αυτή η διαλογή, κύριε Πτέραχε? Θα πω το εξής. Γιατί πρώτον, θεωρητικά όλα εύκολα ακούγονται, στην πράξη πώς λύνονται? Μπορούν να αντιμετωπιστούν. Να καθίσουμε τα πολιτικά κόμματα να εκπονήσουν ένα σχέδιο. Ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο το έχουν εξαγγείλει, το οποίο δεν έχει γίνει και είναι απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει μία υδροροή στο σπίτι, δεν πάμε να μαζέψουμε τα νερά, κοιτάμε να σταματήσουμε την υδροροή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εάν δεν κλείσουμε τα σύνορα να σταματήσουν οι ροές των λάθρων μεταναστών, δεν υπάρχει περίπτωση να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι. Κλείνουν όμως τα σύνορα. Ποιος είναι ο τρόπος? Κάποια πράγματα γίνονται και δεν λέγονται, κάποια λέγονται και δεν γίνονται. Υπάρχουν διαταγές, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διαδικασίες που μπορούμε να το κάνουμε. Είναι μέλος διεθνούς ένωμος κοινότητας και όλοι γίνονται και δεν λέγονται. Κύριε Ξανθόπουλε, ακούστε, υπάρχουν, όταν λες εγώ είμαι στρατιωτικός, ήμουν διοικητής, έχω δώσει εντολές πώς θα φυλάξουν τα σύνορα, πώς φυλάσσουν τα σκοπιά. Δεν αμφισβητώ την επιχειριακή σας ιδιότητα. Ναι. Λέω, μην λέτε ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Ακριβώς. Η χώρα έχει υποχρεώσεις. Έτσι ακριβώς όπως τα λέω είναι. Και δεν μπορεί να κάνει ένα αποσύνομα. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο όταν πρόκειται να προστατεύσει τα εθνικά σου συμφέροντα. Δεν υπάρχει. Τι λέτε? Εφόσον δεν τηρείτε. Ακούστε, ακούστε με ποιο τρόπο το λέω. Ακούστε για να μην παρεξηγηθούμε. Σας παρακαλώ τώρα. Παρακαλώ, Πτέραρχε, διευκρινίστε τι εννοείτε. Γιατί είναι παρεξηγήσιμο έτσι όπως το είπατε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διεθνές δίκαιο. Πολύ ωραία. Όταν λέω τι κάνει η Ευρώπη, δεν το ακολουθεί, διότι δεν μας προστατεύει. Μιλάμε τώρα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Κλείνουμε τα σύνορα, γιατί κινδυνεύει η χώρα μας. Και όταν βάλεις μπροστά το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο, όπως λέγεται, που δεν τηρείται και δεν τιμωρείται κανείς, θα κοιτάξει το εθνικό συμφέρον. Αυτό πρέπει να γίνει νόμος και πρέπει να το τηρούμε όλοι. Προφανώς εννοείται την εθνική ασφάλεια, κύριε Πτέραρχε, ότι η εθνική ασφάλεια. Πάνω απ' όλα. Τίθεται υπεράν όλων. Από κάτι, κύριε Παπαδόπουλο. Να πείτε, κύριε Μιλωνάκη, εσείς. Επειδή όλοι λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά κανείς δεν αποφασίζει να βάλει το χέρι στον τύπο των ύλων. Με έχετε καλέσει εδώ τρεις φορές. Mm-hmm. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τις τρεις φορές είπαμε τα ίδια πράγματα. Και μάλιστα τις δύο με τον κύριο Ξενάκη, τον αγαπητό Σωτήρη, ο οποίος ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός να κάνει τη δουλειά του από τη μεριά που βρίσκεται. Δηλαδή να εκμιεύσει, να βγάλει συμπεράσματα. Εμείς είμαστε από την αρχή κάθετοι σε ορισμένα πράγματα. Ο Εύρος κλείνει, ασφαλίζει. Ξέρετε, κύριε Μιλωνάκη, κάθε νομίζω, μέρα περνάνε 200 άτομα από τον Εύρο. Να ολοκληρώσω. Αυτό λοιπόν είναι μη αμφισβητήσιμο. Είναι εύκολο πράγμα, το γνωρίζει και η Νέα Δημοκρατία, το γνωρίζει το Πασόκ, το γνωρίζει όλα τα κόμματα, ο Εύρος κλείνει. Δεν έχουμε κάνει τίποτα ως προς αυτό το οποίο είχαμε εμείς προτείνει από την αρχή. Και δεν φτάνει, κύριε Παπαδόπουλε, και ξέρετε κάτι, να κάνουμε 5 σχεδιασμούς. Είναι η 5η φορά που αλλάζει η Νέα Δημοκρατία σχέδιο. Και θα το δείτε. Μα θα ξαναλλάξετε σχεδιασμό. Τώρα έβαλε τον κύριο Μηταράκη. Ο κύριος Μηταράκης θα πληρώσει αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Διότι πήγε στοιχείο προχθές.
Και λίγο έλειψε να το λιτσάρουνε. Εντάξει, αυτό πρέπει να το καταδικάσουμε. Προεκλογικά. Το καταδικάζουμε, μα δεν υπάρχω. Ακούστε να δείτε. Ναι. Θέλετε να καταδικάσουμε μαζί για αυτή τη στιγμή όλα. Ωραία. Ο κόσμος έξω, όταν θα αγανακτήσει και θα αρχίσει να πετάει τα γιαούρτια, θα εμείς θα καταδικάζουμε και ο κόσμος θα λέει: άντε ρε Μιλωνάκη, καταδίκασέ με. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος, το καταλαβαίνετε. Ακούτε, δεν τι έχει γίνει στα νησιά. Στα νησιά είχαμε επιθυμάσει, κύριε Ξενάκη, από την προηγούμενη φορά. Αφήστε, αφήστε. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά τα ιδεολογικά εμφυήματα. Αυτά δεν είναι ιδεολογικά. Αυτά αφήστε τα λίγο. Βαθιά ανθρωπιστικά. Όχι, δεν είναι. Αυτοί ανθρωπιστικά και εγώ άνθρωπο είμαι. Βαθιά ανθρωπιστικά. Ξέρετε πώ έχω σώσει εγώ το ελικόπτερο. Και πώ έχει σώσει ο πιλότο. Κύριε, όταν λέτε να του βάλω στα Ξερονίσκια από πίσω. Ναι, στα Ξερονίσκια, εκεί θα πάμε. Πολύ ωραία. Διότι πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα. Και το ξανακάνω, το ξαναλέω. Και γελάτε, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ σα λέω ότι αν δεν μας ακούσουν εδώ πέρα μέσα, όχι μόνο στα νησιά θα φουλάρουνε, στα νησιά ξέρετε τι έχουν πάθει αυτή τη στιγμή. Ακούτε τι ψέματα είχαν πει. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι μην λέτε ψέματα ότι θα βγάλετε από τη Μόρια, θα διώξετε τον κόσμο από τη Μόρια, ναι. Γιατί η Μόρια είναι κέντρο υποδοχής, κιτ. Έρχεται κόσμος. Άρα θα συνεχίσει να έρχεται κόσμος εφόσον βλέπετε εδώ πέρα. Το ανθρωπιστικό στοιχείο λέει ότι πρέπει να έρχονται άνθρωποι. Μάλιστα, δεν είπαμε τι πρέπει. Την αν ίδια έρχονται, στιγμή, λοιπόν, λέμε. Την αν ίδια έρχονται. Στιγμή, λοιπόν, έρχονται. Έτσι, είναι δεδομένο. Αν έρχονται. Την ίδια στιγμή, δεν λοιπόν. Πνίγουμε. Την... Μα δεν είπε κανείς. Μα τι είναι αυτό το πράγμα που προπαγάνδα που κάνει. Δεν πνίγει κανένας. Δεν πνίγει κανείς. Μην το θέλετε. Ας πω κάτι έτσι, και το άλλο. Έρχεται λοιπόν και φτιάχνει μέσα στη Μυτιλίνη, μέσα στοιχείο και ένα δεύτερο κέντρο, το οποίο λέει το ονομάζει κλειστή δομή, οι οποίοι θα μπαινοβγαίνουν μέσα. Ανάλογα το διοικητή και ανάλογα τι θέλει να αφήσει κτλ. Άρα. Μαζεύονται εδώ πέρα. Στην είναι 5.000. Στην Αμυγδαλέζα δεν μπαινοβγαίνανε. Ορίστε. Στην Αμυγδαλέζα την παλιά Αμυγδαλέζα. Αλλά στην παλιά ήταν... Αμυγδαλέζα δεν μπαινοβγαίνανε. Ναι, αλλά τότε είχε περάσει. Κοιτάξτε, είναι τη διαφορά. Φωνάζανε ότι είναι κολλαστή. Σωτήρι μου, κοίταξα τη διαφορά που υπήρχε. Τότε, ναι. Τότε δεν έχει γίνει το κακό. Δεν είχε ξεκινήσει το κακό. Λοιπόν. Και φοβόντουσαν απέναντι. Κύριε Μιλωνάκη, τώρα λοιπόν τι πρέπει για να φοβηθούν. Κάτι πιο κύριε Μιλωνάκη, βάλτε μια ανωτελεία να μπουν στη συζήτηση και οι τηλεθεατές μας. Και να καταλάβουν, συγγνώμη, δεν το κλείνουμε εδώ το θέμα. Το οποίο έρχονται αυτοί που κάνει κυβέρνηση. Να πάει σε όλη την υπηρετική Ελλάδα τον κόσμο, ναι. Αυτούς δεν μπορείτε να ξαναφύγουν αυτοί πίσω, το λέει μάλιστα. Το άρθρο 2. Γι' αυτό εσείς λέτε 2. Να πάνε στα Ξερονίσια. Τρία, τέσσερα λοιπόν, Ξερονίσια ο κύριος Χατζάκης, παρακαλώ, είναι ο πρώτος τηλεθεατής που θα λάβει το λόγο. Ελάτε κύριε Χατζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Με ακούτε? Σας ακούμε βεβαίως. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα αναφερθώ στον δεξιά σας καθήμενο αριστερά, όπως βλέπουμε εμείς, τον κύριο Στρατάκη. Ο κύριος Στρατάκης έχει τόσο μίσος, τόση κακία και τόση εμπάθεια για το τι γίνεται σήμερα και το τι γίνεται γενικώς από την παρακαλώ, κύριε Χατζάκη, μην αρχίσουμε αντιπαράθεση προσωπική με τον κύριο Στρατάκη. Ένα καφέ. Σας καλεί να πιείτε και ένα καφέ. Μην αρχίσουμε τώρα τσακωμούς βραδιάτικα μεταξύ σας. Πάρε με τηλέφωνο αύριο, μετά να πιούμε ένα καφέ αύριο. Λοιπόν. Κύριε Χατζάκη, έχετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί και θέλετε να θίξουμε? Ναι, με θα σας πω, κύριε Παπαδόπουλε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου, του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν από μια εβδομάδα, αυτός και οι όμοιοι του, οι σύντροφοί του, έφτασαν στο σημείο να αναφερθούν, να πούν ότι πρόκειται για απόλυτο φιάσκο. Αν είναι δυνατόν. Το είπε η αξιωματική αντιπολίτευση. Μισό λεπτό, Γιάννη, σε παρακαλώ. Το είπε η αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Την κατάσταση με αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Για όνομα του Θεού. Κύριε Χατζάκη, σας ευχαριστώ. Κύριε Ξανθόπουλε, στο τέλος, αν θέλετε να πείτε κάτι. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Είναι ο κύριος Πολυδωρόπουλος. Ελάτε, κύριε Πολυδωρόπουλε. Ναι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Επίσης. Εύχομαι χρόνια πολλά υγεία. Είμαι παλιός λινοτύπης, πολύ παλιός και γνωρίζω πολλά πράγματα. Μάλιστα. Και πήρα, παιδιά, να εκφράσω τη λύπη μου προσωπικά για την εκλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας και θυμήθηκα, εσείς τα ξέρετε, παρότι εγώ είμαι 80 ετών, κάποτε υπόθηκε στην Ελλάδα ανθυμών βουλημής. Ναι. Βλέπω λοιπόν στρατηγούς, πτεράρχους, πολιτικούς μεγάλου ύψους και ανεδείξαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας την αξιοπρεπέστατη κυρία, η οποία βεβαίως έχει πάρει αποφάσεις κατά μισθών και λοιπόν και λοιπόν και λοιπόν και λοιπόν, και έχω μία αμυδρά ελπίδα ότι κάποια κόμματα εκτός των δύο κομμάτων των συνεννοηθέντων δεν θα την ψηφίσουν, βέβαια θα βγει, αλλά η θλίψη μου είναι απεριόριστη, γιατί θυμήθηκα και πάλι
το ανθυμόν Βουλημής. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πολυδωρόπουλε. Ο κύριος Σασαδόπουλος έχει σειρά. Παρακαλώ, κύριε Σασαδόπουλε. Καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που βγάλανε γυναίκα πρόεδρο. Mm-hmm. Είναι καλή και τι μια γυναίκα. Μάλιστα. Δεν βλέπω γιατί ο κύριος Στρατάκης δεν έχει πει μια καλή κουβέντα είτε για το ΠΑΣΟΚ είτε για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο άνθρωπος βαλτός. Εντάξει. Τα έχουμε πει όμως ήδη, κύριε Σασαδόπουλε. Θα κεράσει πολλούς καφέδες ο Στρατάκης. Λοιπόν, μην αρχίσεις, Γιάννη, μην αρχίσεις. 2 ώρες λοιπόν, τηλεόραση. Παρακαλώ πολύ. Θα κάνουν ό,τι θέλουν. Θα τα ρίξετε σε μένα, θα πείτε καφέ καλά μαζί και θα τα πείτε. Κάνουν. Αλλά δεν γίνεται κάθε βράδυ να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Σταμάτα τώρα, Γιάννη. Μα συγγνώμη. Είναι μια βράδυ. Ακούστε. Γιάννη. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ εμένα πολύ. Εμένα βρίζουν. Δεν λοιπόν. Σε έβρισε καταρχήν. Λοιπόν, δεν σε έβρισε. Και θα πείτε και καφέ και θα τα βρείτε. Όποιος θέλει, λοιπόν, να πιούμε πάμε καφέ, παρακάτω. Κύριε Σασαδόπουλε, έχετε κάποιο άλλο θέμα που θέλετε να συζητήσουμε? Έχει κλείσει ο κύριος Σασαδόπουλος. Τον καφέ δεν θα τον κεράσει όμως. Η κυρία Νικολάου. Ελάτε, κυρία Νικολάου. Κυρία Νικολάου, σας ακούμε. Ναι. Ελάτε. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Κύριε Παπαδόπουλο, δεν είναι κοπλιμέντο που θα σας πω. Είσαστε μια εξωτερική συγγνωμία. Εντάξει. Και δηλαδή, τι να σας πω, η ψυχή. Να μην πείτε τίποτα άλλο, να πείτε το θέμα που σας απασχολεί, παρακαλώ. Ναι, ακούτε να δείτε τώρα. Ακούτε, κύριε. Εδώ πέρα καλέσατε ορισμένους ανθρώπους εκεί. Ναι. Για να πούν τις απόψεις τους για σοβαρά θέματα. Ναι. Λοιπόν, και βλέπω και. Παπαδόπουλε, η εκ δεξιών σας πλευρά να ορίεται για πράγματα που μην θα έπρεπε να είμαστε σύμφωνοι. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πω για τον κύριο Στρατάκη, είναι γνωστό γυρολόγος των καβαλιών και να ορίεται και παρακαλώ, να κύριε Νικολάου, παρακαλώ, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Πείτε το θέμα που σας απασχολεί. Λεπτά, κύριε Παπαδόπουλε, είμαι διακόπτητε, είμαι μεγάλη γυναίκα. Είστε μεγάλη γυναίκα, αλλά δεν θέλω να κάνετε χαρακτηρισμούς. Δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Θέλω να. Θέλω και την περίμενα. Γιατί ακούω για Playmobil. Ακούω για πόρτες κλειστές. Και τα λοιπά. Θέλω να φερθώ στον κύριο Μελονάκη. Λυπάμαι πάρα πολύ που αυτός ο άνθρωπος μπήκε στη Βουλή και εγώ είμαι υποχρεωμένη. Σαν φορολογούμενη πολίτη να πάω να πληρώνω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τρέπεται, ντροπή του. Πέβγαινε στα καράλια και έβγαινε λοιπόν, στα μην ανοίγετε διάλογο, κύριε Μαλανάκη. Λοιπόν, συνεχίστε. Με την πόρτα και πάρε την με την ψήφο του ελληνικού λαού μπαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές. Με την ψήφο του ελληνικού λαού μπαίνουν οι βουλευτές στη Βουλή πάντως. Κυρία Νικολάου, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Δημητρίου. Κύριε Μινωνάκη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Δημητρίου, ελάτε παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Εγώ θα σας βγάλω εκτός προγράμματος. Ελάτε. Θέλω να δείξω ένα θέμα κοινωνικό. Να το κάνετε. Ευχαριστώ καταρχήν το κανάλι, τη διεύθυνση του καναλιού που μας βγάζει στον αέρα. Να πούμε το πρόβλημά μας και είναι κοινωνικό το θέμα, δεν είναι προσωπικό. Ελάτε. Και ο κύριος Τσενάκης να κρατήσει ένα νούμερο, θα του πω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή γίνεται κοκορομαχία, ποιος θα κάνει την καράκλα του Προέδρου, ποιος θα βγει πρώτος βουλευτής κτλ. Έχουμε κάτι αμαία, ορφανά από δύο γονείς. Κύριε Τσενάκη, γράψε 32-32 νόμος του 2004. Mm-hmm. Άρθρο 5, παράγραφος 5. Και λέει ο νόμος αυτός ότι το ΑΜΕΑ δικαιούται με ψυχολογικά προβλήματα να πάρει τη σύνταξη του πατέρα ή της μάνας. Mm-hmm. Από τους γονιούς του. Mm-hmm. Η οποία πολιτεία από το 2004 μέχρι τώρα δεν δίνει μόνο 360 ευρώ χρονιακό επίδομα. Η σύνταξη του αναπήρου. Μάλιστα. Οι υπηρεσίες. Ναι. Σε στέλνουν από τον ΝΑ στον Καϊάφα. Τα προσφυγόπουλα που έρχονται στην Ελλάδα θα πάνε σε ξενοδοχείο, θα πάνε σε κάποιο τέλος πάντων σε ένα ξενώνα. Εγώ συντηρώ ένα αμαία
είναι μακρινός μου συγγενής. Και προσπαθώ με 360 ευρώ πώς να γίνει αυτό το παιδί. Μάλιστα. Γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση από το 2004. Νόμος, κύριε Ξενάκη, 32-32. Είναι νόμος το σημείο. 15 χρόνια νόμος που 15 χρόνια δεν εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια ή δεν εφαρμόζεται τώρα, λέτε, αυτός ο νόμος. Δεν το ξέρω. Κύριε Ξενάκη, ναι, πέστε μου. 32-32 του 2004. Το σημείωσα. Δεν το ξέρω, δεν είμαι πρόεδρος, θα απαντήσω. Θα το ερευνήσει ο Σωτήρης. Αυτό που λέτε με 360 ευρώ δεν μπορεί προφανώς να ζήσει ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος, όχι να ζήσει και κάποιον άλλον ο οποίος... Δεν πήραν όμως το τελείο. Θα το ερευνήσουμε. Έχει κάνει ερώτημα η διεύθυνση του ΙΚΑ, από την Νικηφόρου, και ο Πετρόπουλος, ο προηγούμενος υφυπουργός, λέει ναι, πρέπει να πάρει τη σύνταξη του πατέρα. Θα το ερευνήσουμε, κύριε Δημητρίου, το είπατε, το καταλάβαμε. Δεν είμαστε έτοιμοι να σας απαντήσουμε προφανώς. Θα το ερευνήσουμε όμως και σας ευχαριστούμε που το αναδεικνύετε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη συζήτησή μας. Με τον πτέραρχο θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό τον κύκλο. Και επειδή δεν τοποθετηθήκατε, πτέραρχε, όχι τόσο στο διπλωματικό κομμάτι της απουσίας της Ελλάδος από τη διάσκεψη του Βερολίνου για το Λιβικό, όσο για το στρατιωτικό κομμάτι και για το επιχειρησιακό. Αισθάνεστε ότι ο Ερντογάν και με την αποστολή αυτών των αρμάτων την οποία είχε κάνει από την Άνοιξη, αλλά και με τους μισθοφόρους τους οποίους στέλνουν οι Τούρκοι, βάζει πόδι στη Λιβύη και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Μα ούτως ή άλλως ο Ερντογάν έχει παρουσία. Ναι. Αυτός ήταν ο στόχος του. Βάση της γαλάζιας πατρίδος. Εκείνο που θα έπρεπε να προλάβουμε εμείς ως Ελλάδα ήταν να μην υπογραφεί το σύμφωνο αυτό, το παράνομο. Πώς θα μπορούσαμε να το είχαμε αναστείλει αυτό, να το είχαμε αποτρέψει? Το ότι ερχόταν σε επαφή η Τουρκία με τη Λιβύη το ξέραμε εδώ και χρόνια. Η γαλάζια πατρίδα κυκλοφόρησε και με τους χάρδες και το ξέραμε. Είχε πάει και ο Ακάρ στη Λιβύη και συζητούσε με το Σαράζ. Είχε επισκεφθεί ο Σαράζ την Τουρκία και το ξέραμε. Θα έπρεπε εκεί να επέμβουμε. Πώς όμως, τι να ζητούσε κάνουμε? Ο Χαφτάρ να μας συναντήσει. Ναι. Και δεν το δεχόμαστε. Ο Ναύαρχος του Χαφτάρ είχε έρθει εδώ πέρα, ζητούσε να συναντήσει την ηγεσία του. Δηλαδή, και αν τον συναντούσαμε, δεν θα υπογραφόταν το σύμφωνο? Ακούστε, για το 2011 υπεγράψαμε κι εμείς, όπως και ο ΟΗΕ, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεχθήκαμε σαν κυβέρνηση στη στήριξη του Σάρας, επικεφαλής ο Σάρας. Ο Χαφτάρ όμως τα ήξερε αυτά όλα τα οποία λέει ο πτέραρχος. Και ερχόταν να ειδοποιήσει εδώ πέρα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε μαζί την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και συνδιαταγμένες ακόμα δεν έχουμε στείλει. Εμείς σας λέω, κάναμε σχέδιο νόμου. Θα διευκολύνει την κουβέντα. Λοιπόν. Οι Λίβοι εδώ και χρόνια, πολύ πριν ανοίξουμε εμείς την ιστορία με τα πετρέλαια, με τα αέρια κτλ., αμφισβητούν γαϊδουρονίσι νοτίωσης Κρήτης απέναντι την Ιερά Πέτρα. Γάβδο στις διαπραγματεύσεις όλες μέχρι και σήμερα θέτουν. Και αν έθεταν αυτά τα νησιά, εντάξει, πάει στο διάλογο που λέει ο λόγος. Αλλά έθεταν ζήτημα και για νησιά του Ιωνίου Πελάγους, για να καθορίσουν αυτό την αόρθωση. Αυτό γινόταν επί Καντάφη. Έτσι. Μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει, ενώ ο Καντάφη ή ο Σαρκοζή. Αυτά. Θα έπρεπε όμως αυτή την διπλωματική, ας το πούμε, ενεργητικότητα που δείξαμε τώρα, να τη δείχναμε πριν. Και τότε θυμάμαι, ήμασταν σε κάποιο κανάλι με τον κύριο Καλεντερίδη και το λέγαμε. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην Υπουργός Άμυνας, θα πρέπει άμεσα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο δικός μας, να επισκεφτεί τη Λιβύη και τον ένα και τον άλλο για να αποτρέψει τη συμφωνία. Θα έπρεπε να εμπλακεί η Αμερική. Θα έπρεπε να κάνουμε τη Ρωσία να αναπτύξουμε σχέσεις. Θα έπρεπε με την Αίγυπτο. Δηλαδή, όλο αυτό το διπλωματικό παιχνίδι. Και πρέπει να οριοθετήσουμε τις δικές μας οικονομικές ζώνες. Τι μπορούσαμε να τους προσφέρουμε, κύριε πτέραρχε, γιατί ο Ερντογάν τους προσφέρει και οικονομική βοήθεια και στρατιωτική βοήθεια και ενδεχομένως και άλλα πράγματα υπογείως. Εμείς τι μπορούσαμε να τους προσφέρουμε? Εμείς μπορούσαμε να τους προσφέρουμε αυτά τα οποία ήθελε ο Χαφτάρ. Ο Χαφτάρ τι ήθελε? Ήθελε μία αναγνώριση. Εφόσον ο Σάρας ήταν με τους αδελφούς Μουσουλμάνους και με την Τουρκία, εμείς θα έπρεπε να έρθουμε σε επαφή με τον Χαφτάρ, ο οποίος δεν στήριζε τους αδελφούς Μουσουλμάνους. Και πριν πάμε σε αυτό, εφόσον βλέπαμε τι γίνεται, θα έπρεπε, εφόσον δεν θέλει η Αίγυπτος, με την Κύπρο ανακήρυξη ΑΟΣ. Και αν και η Κύπρος ειρνείτο, θα έπρεπε μόνοι μας να ανακηρύξουμε ΑΟΣ, να στείλουμε τις συντεταγμένες στο τμήμα θαλασσών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
να πρωτοκολληθεί, να αναρτηθεί. Οπότε τι κάναμε σε αυτή την περίπτωση? Λέγαμε ποιες είναι οι τοποθετήσεις μας και ποια είναι η περιοχή μας. Έτσι, το δικό απλά μας, πράγματα. Έτσι, μέρος. Και από εκεί και πέρα θα καλούσαμε την Τουρκία και όποιος άλλος είχε αντιρρήσεις να έρθει να συζητήσουμε επ' αυτού. Δεν τα κάναμε. Ακόμη και τώρα. Τι μπορεί να γίνει τώρα, τώρα λοιπόν? Αυτή τη στιγμή θα πρέπει άμεσα να κηρύξουμε άγωση. Άμεσα. Ή με την Κύπρο, εφόσον συμφωνεί η μόνη μας. Και να στείλουμε συντεταγμένες. Διότι, εάν αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν. Μα με συγχωρείτε, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ όταν δεν έχουμε κάνει χρήση του δικαιώματός μας να επεκτείνουμε την αιγιαλίτιδα ζώνη μας στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφώς μπορούμε, μπορούμε. Βάσει των νόμων, μπορούμε. Βάσει των νόμων, αυτό είναι μια μονομερή. Εμείς κάναμε πρόταση νόμου σήμερα, τη στείλαμε. Δεν χρειάζεται να το πάμε στο δικαστήριο. Φυσικά δεν χρειάζεται, αλλά δεν κάναμε ούτε αυτό μέχρι στιγμής. Αυτό λέω. Έστω και έτσι με τα 12 μίλια θα μου πείτε, κύριε Στρατάκη, μα υπάρχει το κάζους Μπέλι. Ακούστε, το κάζους Μπέλι είναι παράνομο, υπάρχει, το αγνοώ και δείχνω αποφασιστικότητα. Εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα ξέρετε, και δείχνω αποφασιστικότητα να υπερασπίσω μας, κύριε, τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Κύριε Δενάρχη, ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι όταν υπάρχει το κάζους Μπέλι και έχεις αποφασίσει εσύ να ασκείς το νόμο δικαίωμά σου και να πας στα 6 μίλια στα 12, πρέπει να είσαι και αποφασισμένος. Αν η Τουρκία αποφασίσει να βάλει ένα πλοίο μέσα στα 12 μίλια. Αυτό είναι, εξυπακούεται. Να το βοηθήσει. Υποκείνη γραμμή, αυτό δεν φωνάζει. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Αλλιώς δεν γίνεται. Βεβαίως δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι το ίδιο αποφασισμένος όσο και αν στο στείλει στα 6 μίλια. Δεν κατάλαβα. Οι ένοπλες δυνάμεις, κύριε Παπαδόπουλε, είναι έτοιμες. Χρειάζεται πολιτική απόφαση. Ναι. Την έχουμε? Όχι. Χρειάζεται αποφασιστικότητα. Έχουμε? Δεν έχουμε. Δεν σας το ρώτησα τυχαία. Δεν σας το ρώτησα τυχαία, κύριε Πτέραρχη, γιατί ήδη έχει αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση περί Χάγης. Και όσοι ξέρουν διερωτώνται πώς θα πάμε στη Χάγη, με τα 6 μίλια ή με τα 12. Το μεγαλύτερο λάθος μας είναι εδώ. Άρα, μήπως πάμε στη Χάγη χωρίς τα 12 και βρεθούμε εκτεθειμένοι? Δεν είπα. Πρώτα τα επεκτείνεις και πας επ' αυτού. Θα σας πω, τώρα έχουμε 10 ναυτικά μίλια εν αέριο χώρο. Και αυτό είναι θέμα. Γίνονται παραβιάσεις. Ναι. Πώς γίνονται, πέραν των υπερπτήσεων, μεταξύ 6 και 10. Διότι είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε. Υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει διαφορετικό εν αέριο χώρο? Μόνο και εμείς. Άρα λοιπόν, σωστό. Τι κάνουμε, μας έδωσε το δικαίωμα εδώ και χρόνια να επεκτείνουμε στα 12 μίλια και να κάνουμε 12 χωρικά ύδατα, 12 εν αέριο χώρο. Εμείς δεν το κάνουμε γιατί υπάρχει το κάζους Μπέλι. Πόσα χρόνια? Από το 95, 20 χρόνια, από το 96. 23 χρόνια. 23 χρόνια. Γιατί δεν δοκιμάζουμε και να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα? Υπάρχει το κάζους Μπέλι. Γιατί υπάρχει το κάζους Μπέλι? Γιατί εμείς είμαστε αναποφάσιστοι, γιατί φοβόμαστε σε αυτά που λέει η Τουρκία. Δείχνουμε υποχωρητικότητα, φοβικότητα και σαφώς δεν φοβόμαστε, κύριε Πτέραρχη, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν λέμε άλλο τρόπο. Υπάρχει, για όνομα του Θεού δηλαδή. Πείτε μου. Δηλαδή, σας ακούω. Πείτε μου άλλο τρόπο. Η σύραξη, η πολεμική, το ενδεχόμενο της πολεμικής σύραξης θα εξυπηρετήσει τα εθνικά μας σχέδια? Να σας πω κάτι. Κανείς δεν είναι φίλος της πολεμικής σύραξης. Κάνεις αποτροπή. Έτσι. Τι σημαίνει αποτροπή, κύριε Καρδόπουλε? Συγγνώμη. Σημαίνει αποφεύγω τον πόλεμο. Άρα αποτροπή δεν σημαίνει πόλεμος. Κάνω αυτά που πρέπει με πολιτική βούληση, με εθνική συνένεση, με ένα εθνικό αραγές μέτωπο. Άρα λοιπόν. Και με ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Καταρχάς δεν αφισβητεί κανείς την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Τα οποία είναι και εργαλείο και έχουν την αποτρεπτική ικανότητα. Η λογική όμως αυτή, ότι εγώ κάνω και θα δω τι θα κάνει ο άλλος. Όχι, θα δω. Θα δω. Πώς θα δω? Άμα κάνω εγώ, άμα επεκτείνω κι άλλος μπει, τι θα κάνεις? Δηλαδή, παίρνω απόφαση ή ακόμη και να, όπως το λέτε εσείς. Οι πολιτικές, μάλλον τα πολιτικά ζητήματα λύνονται με πολιτικό τρόπο. Είμαστε υποχρεωμένοι με την Τουρκία, έχουμε μία σχέση ιστορικά και γεωγραφικά βεβαρημένη και πρέπει να συζητάμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν πλέον θυμάμαι, κύριε Πτέραρχη, τη νύχτα των ημείων, όταν βγάλαμε όλο το στόλο έξω και περικυκλώσαμε τα ημεία. Και το αποτέλεσμα. Παρενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις. Τώρα, επειδή ήμουν διοικητής στη Σαντορίνη και ξέρω τι έγινε στα ίμια και πώς έγινε, αφήστε το. Τα ίμια είναι μια άλλη υπόθεση. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε την ικανότητα, δεν είχαμε αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε να γκριζάνουν τα ίμια. Κάποιοι φταίνε. Ναι. Κάποιοι πολιτικοί φταίνε. Μάλιστα. Αλλά μέχρι. Όχι, λέω, τότε πάμε τώρα, θέλουμε και άλλα ίμια. Αλλά δεν θέλουμε. Ναι. Κύριε Ρωμανέ,
Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε σχέση με τη Χάγη? Έχει πει βεβαίως ο Πρωθυπουργός ότι προφανώς είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά θα ακολουθεί η λογική αυτή που ακούσαμε πρώτα της επέκτασης της γελίτιδας ζώνης μας στα 12 ναυτικά μίλια και εν συνεχεία προσφυγή αν το δεχθεί η Τουρκία, ή θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή προσφυγή στη Χάγη χωρίς να έχουμε κάνει χρήση του δικαιώματος της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια? Καταρχάς, ξεκινάω από αυτό και πάω στην ουσία αυτό που ήθελα να πω. Καταλαβαίνετε ότι η προσφυγή στη Χάγη προϋποθέτει την υπογραφή ενός συνυποσχετικού, όπου η Τουρκία θα αναγνωρίζει ότι η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η υφαλοκρηπίδα, άρα και οι ζώνες. Αυτό όπως συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, οι ζώνες είναι μέσα και τα 12 μίλια, προσέξτε. Είναι ένα θέμα, είναι το ισχυρό μας χαρτί. Γι' αυτό απαντάω. Όταν λέμε θαλάσσιες ζώνες εννοούμε μόνο υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Μα αυτό λέει ο κύριος Ρωμανός, δεν λέει κάτι άλλο. Όχι τα 12 μίλια. Αυτό ακριβώς είπα. Και γι' αυτό και πιάστηκα την ερώτηση. Ελάτε κύριε Ρωμανέ. Του κυρίου Ξενάκη. Λοιπόν, επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω, για να μην μιλάμε θεωρητικά, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί νομίζω αυτό είναι και το σημαντικό, ειδικά σε ένα τέτοιο τραπέζι που ξέρω ότι μερικά θέματα δεν είναι το καλύτερο να συζητώνται ελαφρά την καρδία σε τέτοια τραπέζια. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα? Είχαμε χθες την ανακοίνωση του State Department, τον εκπρόσωπο του State Department, να βγαίνει για πρώτη φορά και να λέει ξεκάθαρα, όπως και τον κύριο Πάγιατα αμέσως μετά, ότι η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας είναι απαράδεκτη, ότι παραβλέπει τα δικαιώματα της Ελλάδας και των νησιών μας, ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ ακριβώς όπως και οποιοδήποτε άλλο territory, όπως ακριβώς το λένε οι εκπρόσωποι του State Department. Τα ίδια ακριβώς είπε ο Πάγιατ, τα ίδια ακριβώς είπε ο Μητσοτάκης στον Τραμπ. Όλα αυτά ήρθαν σε συνέχεια της επίσκεψης Μητσοτάκης στον Τραμπ, σε συνέχεια της ανάληψης πρωτοβουλίας που θυμάμαι να διαψεύδουν και να βγαίνουν πρωτοσέλιδα για fake news δήθεν για ανάληψη πρωτοβουλίας σε αυτή την κατεύθυνση που είδαμε χειροπιαστά χθες. Ο κύριος Δένδια, λοιπόν, αφήστε με να... ο κύριος Δένδιας, όπως και το Μαξίμου, όπως και η κυβέρνηση, ποτέ δεν διέρευσε και δεν ανακοίνωσε τίποτα τέτοιο. Κανείς δεν διέψευσε, και προφανώς ο μόνος που διαψεύστηκε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσε για φιάσκο, και το είδαμε με τις χθεσινές πολύ ξεκάθαρες τοποθετήσεις από το State Department και από τον κύριο Πάγια, το οποίο επίσης ηρίστον παρόδο τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για την πιο επιτυχημένη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού και είχε μιλήσει με διθυραμβικά σχόλια για την επίσκεψη και τα αποτελέσματα αυτής του κυρίου Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για τη συνάντηση σχετικά με τα εσωτερικά της Λιβύης και το καθεξής, να μην φύγουμε από τη μεγάλη εικόνα που είναι ότι εμείς έχουμε χτίσει τις πιο γερές. Το ερώτημά μου φύγατε πάντως. Δεν μας απαντήσατε ποτέ αν θα κάνουμε χρήση του δικαιώματός μας να πάμε στα 12 μίλια. Κοιτάξτε, σε μια τέτοια ερώτηση, όταν βρισκόμαστε τόσο μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το να απαντήσω με αν θα ήταν το λιγότερο βιαστικό και ανώριμο και καθόλου ορθολογικό και σωστό. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω, η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια απομονωμένη Τουρκία. Έχουμε μια Τουρκία απομονωμένη και στην ευρύτερη περιοχή. Ως απομονωμένη θα μετάσχει στη διάσκεψη του Βερολίνου. Ως απομονωμένη, ξαναλέω, η διάσκεψη του Βερολίνου αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Που από καίει και την πέρα, Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, στο πλευρό μας έχει ταχθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα συγκεκριμένα παραδείγματα που σας έδωσα χθες, με πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, η υποστήριξη στον East Med, η Σύνοδος του Καΐρου, σε όλα αυτά είμαστε μέσα. Έχουμε για πρώτη φορά πολύ ξεκάθαρη στήριξη από ευρωπαϊκές χώρες, βλέπε Γαλλία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Αίγυπτο, από Ισραήλ. Και κάτι τελευταίο, και ότι οι ίδιες οι ΗΠΑ μίλησαν πάρα πολύ αρνητικά για τη στάση της Τουρκίας και για την εμπλοκή του μέσα στη Λιβύη. Είναι τηλεγραφικά, παρακαλώ. Είναι εντυπωσιακή η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιληφθεί τη νέα δυναμική των πραγμάτων. Η χώρα είναι εκτός αυτής της καθοριστικής συνάντησης. Μα και αυτό νέα... το συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε. Κύριε Μάντζε, τηλεγραφικά και εσείς για να κλείσουμε, παρακαλώ. Όσο το δυνατόν συντομότερα. Είναι εντελώς προβληματική, τραγική και ελπίζω όχι καταστροφική απουσία μας από το Βερολίνο την Κυριακή. Επιμένουμε στην ανάγκη για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ώστε στο ύψιστο δυνατό επίπεδο
αυτό που και ο Πτέραρχος ανέφερε ως ανάγκη, το αραγές εθνικό μέτωπο για εθνική ενότητα να εκφραστεί. Και σας θα επιμένουμε να το ζητούμε από την κυβέρνηση που για κάποιο λόγο δεν το δέχεται. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10 παρά 10. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.